Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι αντιθέσεις. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που συχνά πυκνά με την παρουσία του και μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV μας βάζει σε έναν κόσμο και σε μία οπτική μπροστά, όχι κοιτώντας πίσω. Μόνο που αυτή τη φορά στην Κρήτη βρέθηκε με προμετωπίδα της ασχολίας του τον Ζεόλιθο. Θα περίμενε κανείς δηλαδή, ιδίω αυτή την περίοδο, κυρίως να μιλά για ΟΖ και για υδρογονάνθρακες. Όχι ότι δεν είναι μέσα στο κεφάλι του, στη σκέψη και στη δράση του. Όμω στην Κρήτη βρέθηκε για το ζεόλιθο. Είναι ο κύριο Νίκο Λιγερό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Λιγερέ, γιατί με το ζεόλιθο, δηλαδή συνεχίζετε να μα εκπλήσετε με την έννοια ότι θα περίμενε κανεί τώρα που πάμε σε εταιρεία υδρογονανθράκων, τώρα που φαίνεται ότι η ΑΟΣ γίνεται και ευρωπαϊκή υπόθεση, εσεί να είστε full σε αυτό το θέμα, μονοθεματικό. Και εμφανίζεστε στην Κρήτη με ζεόλιθο. Γιατί είναι πολύ απλό ο λόγο. Έχει σχέση με τον στρατηγικό ορυκτό πλούτο τη Ελλάδα. Η ιδέα αυτή δεν αφορά μόνο και μόνο την ΑΟΣ, δεν αφορά μόνο και μόνο τα υποθαλάσσια κοιτάσματα. Αφορά γενικότερα τον ορυκτό πλούτο τη Ελλάδα. έχουμε χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Ζεόλιθο για να αναδείξουμε σε στρατηγικό επίπεδο ότι όταν έχουμε τέτοιες ποσότητες, τέτοια ποιότητα σε συνδυασμό με την αλλαγή φάσης που μπορεί να προκαλέσει η σε σχέση με την κατανάλωση, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά αυτές οι κινήσεις είναι στρατηγικές και δεν είναι αρχικά πολιτικές. Αν σας ξαφνιάζει γιατί είμαστε πριν το μέτωπο, είναι ότι απλώς το μέτωπο αποφασίζεται μετά πολιτικά. Το πολιτικό σκέλος πρέπει όμως να έχει μια ενημέρωση επιστημονική και τεχνική. Αλλά συνήθως αυτό βρίσκεται λίγο πριν, προετοιμάζουμε το μέτωπο, εμφανίζεται το μέτωπο. Αλλά να ξέρετε είναι όπως η μόδα. Έχετε ποτέ ρωτήσει γιατί οι συλλήψει ετοιμάζουν τη μόδα μια άλλη εποχή από την άλλη εποχή, Όταν είστε στι μόδα την εποχή είστε ήδη μετά. Εμεί είμαστε του πριν. Άρα μόνο το πριν ετοιμάζει το μετά και μετά το παρόν το αποδέχεται. Πείτε μου κάτι σα παρακαλώ. Σε μια περίοδο που στη, στη συζήτηση και στην ελληνική ατζέντα και στην ευρωπαϊκή ατζέντα είναι άλλα ζητήματα. Είναι η διαχείριση τη καθημερινότητα, η κρίση η μιζέρια, αν θέλετε και το συχτήρισμα του κόσμου πια, διότι τρία-τέσσερα χρόνια μετά κάποιοι του λένε ότι έχουν κάνει και λάθος υπολογισμού. Εσείς επιμένετε όμως να λέτε ότι ναι εντάξει δεν αδιαφορώ για αυτό που γίνεται στην καθημερινότητα, αλλά για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτό πρέπει να ανοιχνεύσω στρατηγικά με ένα ορίζοντα δεκαετίας, ετίας, 30, ενδεχομένως και 100 χρόνων. Γιατί επιμένετε σε αυτό, Πιστεύετε ότι η χώρα έχει δυνατότητε. Αν δεν το πίστευα, θα αλλάζαμε τα δεδομένα. Σημασία είναι ότι η χώρα έχει δυνατότητε, αλλά πρέπει αυτέ οι δυνατότητε να τι ξέρουν και οι Έλληνε. Αλλά το θέμα είναι ότι θα το δείτε και με τον Ζεόλυθο, ότι προ το παρόν οι περισσότεροι Έλληνε δεν ξέρουν καν τι είναι ο Σορυκτό και δεν ξέρουν καν τι πέτρωμα είναι. Και θα δείτε στη συνέχεια ότι όταν θα εμφανιστεί ο Ζεόλυθο και θα χρησιμοποιείται στα χωράφια, θα μπορείτε εσείς να κάνετε εκπομπές και να πάτε σε ένα χωράφι στην Κρήτη που να χρησιμοποιείτε ζεόλιθος, Θα δείτε τότε ότι αυτό θα είναι η πραγματικότητα. Για να παράγει την επόμενη πραγματικότητα πρέπει να είσαι εξωπραγματικό. Άρα, εδώ η ιδέα είναι ότι η στρατηγική λειτουργεί πάνω στον χώρο του αόρατου. Όταν γίνεται ορατό, είναι ότι έχουμε περάσει στην φάση την τακτική. Όσο αφορά τη μιζέρια, η μιζέρια ασχολείται μόνο με τα δεδομένα του παρόντος Άρα, δεν μπορεί να προβλέψει. Η ιδέα είναι ότι άμα βλέπει, δεν έχει ανάγκη να προβλέψει. Πολλοί κοιτάζουν, λίγοι βλέπουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινούμαστε και προσπαθούμε να φέρουμε υλικό μπροστά. Εμεί κάνουμε πρώτα την ανάδειξη. Μετά πάει η ανάκαμψη και μετά η ανάπτυξη. Ο ζεόλιθος συνδέεται με κάποιο τρόπο με του υδρογονάνθρακε και την ΕΟΣ ή όχι. Ναι, βεβαίω. Πρώτα απ' όλα συνδέεται μέσω των υδρογονάνθρακων άμεσα και έμεσα με την ΑΟΣ. Άρα άμεσα είναι απλώς ότι α, άμα σκεφτείτε ότι στο θέμα των υδρογονανθράκων έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο για να το μεταφέρουμε στα καράβια LNG, τότε πρέπει να σκεφτείτε ότι την διαδικασία ναι. από το φυσικό αέριο σε αέρα μορφή αλλά και μετά σε υγρή μορφή πρέπει να το κατεβάσουμε στους μείων 162 βαθμούς. Για να γίνει αυτό το πράγμα άμα το κάνουμε, αν θέλετε, με λανθασμένο τρόπο και βιαστούμε, δημιουργούμε παγάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά. Ο καθένα μα έχει δει παγάκι, άλλο το παγάκι που είναι στου μείων 4 και άλλο στου μείων 20 και άλλο στου μείων 162. Αυτά τα παγάκια θα προκαλέσουν προβλήματα στι σωληνώσει. Άρα, τι κάνουμε σε αυτό το τομέα, περνάμε του υδρογονάνθρακε, δηλαδή συγκεκριμένα το φυσικό αέριο, μέσα από ένα φίλτρο με ζεόλιθο, ο ζεόλιθος έχει την ιδιότητα της υδροφιλίας, κρατάει όλο το νερό, γιατί το φυσικό αέριο δεν υπάρχει ποτέ χωρίς ίχνη νερού. Απορροφάει λοιπόν όλο το νερό και μετά το κατεβάζουμε στους μείων 162 βαθμούς, γιατί είναι στεγνός. Άρα το όλο πλαίσιο μας επιτρέπει να δημιουργούμε λοιπόν υγρό φυσικό αέριο, χωρίς να έχουμε τα προβλήματα που θα είχαμε μέσω του νερού. Μία άλλη σημαντική εφαρμογή είναι το φιλτράρισμα και το καταλητικό στοιχείο που προκαλεί ο ζεόλιθο όσον αφορά τη βενζίνη. Δηλαδή, άμα πάρετε τη βενζίνη. Δηλαδή, ε... τι εννοείται, ότι είναι βελτιωτικό. Δηλαδή, ε, ξέρω τώρα σήμερα στο κοινό βενζινάδικο ότι έχει σούπερ απλή, έτσι, σούπερ β, σούπερ με πρόσμικτα, σούπερ. Super... Εσεί μου λέτε ότι αυτό μπορεί να το κάνει ο ζεόλιθο. Όχι, μπορεί να το κάνει, ότι το κάνει. Το κάνει. Στην πραγματικότητα ο ζεόλιθο. Επιτρέπει... Δηλαδή, εγώ πληρώνω ακριβότερα μια βενζίνη που ουσιαστικά χρησιμοποιεί. Τη μέθοδο του ζεολήθου, αυτό ναι, μου λέτε. Βεβαίω, γιατί ο ζεολήθο επιτρέπει στη βενζίνη σα να περάσει σε μια βενζίνη που έχει υψηλότερο δίκτυο οκτάνίων. Για ποιο λόγο, ο ζεολήθο είναι ένα μοριακό κόσκινο. Άρα, φανταστείτε ένα πέτρινο σφουγγάρι με μικρέ οπέ. Σε αυτέ τι μικρέ οπέ μπορούν να περάσουν τα αλκάνια τα οποία είναι σχεδόν γραμμικά. Άρα, έχουν, δεν έχουν διακλαδώσεις. Αυτά που έχουν διακλαδώσει δεν μπορούν να περάσουν. Όταν περνάνε αυτά τα αλκάνια που είναι γραμμικά μέσα στο ζεόλιθο, βρίσκονται σε ένα οξύ περιβάλλον, μπορούν να διασπαστούν πιο εύκολα και να παράγουν ε, αν θέλετε υψηλότερο δίκτυο οκτανίων. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Αυτή η μετατροπή χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, mm -hmm. αλλά είναι μόνο που το 2010, με μια ανάλυση που έγινε από γαλλική ερευνητική ομάδα που καταφέραμε να εντοπίσουμε σε ποια σημεία του ζεόλιθου γίνεται αυτό το καταληπτικό στοιχείο. Αυτό έχει μια άμεση εφαρμογή και βλέπετε ότι λοιπόν είναι δύο τεράστιες εφαρμογές που λειτουργούν στον χώρο των υδρογάνθρακων επιπλέον υπάρχει μια τρίτη η οποία είναι ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός σας επιτρέπει επειδή είναι φίλτρο να καθαρίσετε καλύτερα τους υδρογονάνθρακες και να έχετε ένα προϊόν που είναι πιο γνήσιο, που έχει ανεβεί το ποσοστό της ποιότητας σε σχέση με την ποσότητα. Σε αυτέ τι τρει κατηγορίε έχουμε μια άμεση δράση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ενώ ο ζεόλιθο βρίσκεται βέβαια στην ξηρά, σχετίζεται βέβαια όχι με την αόζα, αλλά με την θάλασσα, γιατί είναι η φυσιακή η παραγωγή του. Ο ζεόλιθο βγαίνει λοιπόν πρώτα από mm -hmm. δεν βγαίνει ο ζεόλιθο. Έχουμε λοιπόν ένα ηφαίστειο, βγαίνει το μάγμα, αν έρθει σε επαφή με μια ρηχή θάλασσα, όπω λέμε στο Μεσολόγγι, λίμνο θάλασσα, τότε παράγουμε ζεόλιθο. Εμείς έχουμε ζεόλιθο σε μεγάλη ποσότητα στη Θράκη. Στη Θράκη. Βόρειο, βόρειο Εύρω. Δηλαδή, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, εκεί που εντοπίζεται τη μεγάλη ποσότητα είναι η Θράκη, βόρειο ελλαδικό ναι, χώρο. Ναι, υπάρχει και λίγο στην Σάμο αλλά η ποιότητα δεν είναι τη ίδια τάξη. Mm -hmm. αλλά... Είναι καλή ποιότητα ζεόλιθο στη Θράκη, Όχι. Όχι. Γιατί το λέτε έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή. <laughs> είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή έχουμε μια ποιότητα που είναι 95% ζεόλυθος. Άρα θέλω να πω ότι είναι από τις καλύτερες του κόσμου. Από τις καλύτερες του κόσμου. Ναι. Και σε ποσότητες. Σε ποσότητες, η τάξη μεγέθους είναι πάνω από 80 εκατομμύρια τόνους. Και να το καταλάβουμε σε σχέση με τα... Εδώ βλέπετε ναι. το κοίτασμα στα πετρωτά. Για όσους δεν ξέρουν τα πετρωτά, Εύρω, είναι εκεί που είναι η Πινέζα. Μια χαρά το λέτε. Εκεί που μπά, είναι οι Λοιπόν, ε, σε αυτό το κοίτασμα όλα αυτά τα βράχια που βλέπετε είναι όλα ζωεόλιθο. Άρα είναι κοίτασμα επιφανειακό το οποίο ε, εντοπίσαμε εκεί πέρα. Εδώ βλέπετε μια άλλη φωτογραφία. Και ε, μα επιτρέπει να έχουμε μια παραγωγή που, αν μας σκεφτούμε την. 80 εκατομμύρια, είπατε τόνοι. Ναι, ναι. Αν μας σκεφτείτε την κατανάλωση στον κόσμο για ζεόλυθο είναι ναι. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια είναι στον κόσμο η κατανάλωση. Ναι, σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε εδώ Τόνους. πέρα ένα κοίτασμα 80 εκατομμύρια ναι, ετών. Θα ετώνων. μπορούσε η Ελλάδα να προσφέρει σε όλο τον κόσμο για 20 χρόνια μόνο και μόνο από τα κοιτάσματα που βρίσκονται στη Θράκη. Πόσο πολύτιμο είναι ο ζεολιθό, θα σα πει κάποιο διεθνώ είναι χαρακτηρισμένο ως ένα πολύτιμο ρηκτό. Όχι, όχι. Δεν, δεν, είναι πολύτιμο ρηκτό γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι το κόστος παραγωγής, όπως άμα σας έλεγα αυτό το πράγμα ναι. σε τέτοιες ποσότητες ότι είναι πολύτιμο, θα μου λέγατε είναι αδιανόητο. Στην πραγματικότητα το κόστος εξόρυξης είναι 300 ευρώ ο τόνος. Απλώς, αυτά είναι ε, τα πετρώματα. αυτά είναι τα πετρώματα και άμα κοιτάξετε, ο ζεόλιθο είναι λευκό, στη θράκη είναι πράσινο, γιατί υπάρχει μια ανάμειξη 3% με άλλο πέτρωμα που του δίνει αυτό το πράσινο χαρακτηριστικό. Αλλά εδώ έχετε μόνο ζεόλιθο, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις Για να το έχετε υπόψη mm. σας ε, α, Αν θέλετε όσο αφορά ε, Είπατε ότι το κόστος εξόριξης είναι 300 ευρώ Ο τόνος Δεν είναι ακριβώς Και είναι δεν... μηχανικό κυρίως έτσι Όχι κυρίως, μόνο Μόνο. Είμαστε στην κατηγορία των λατομείων mm. Άρα όλε οι φωτογραφίε που βλέπουμε τώρα Και μπορούν να δουν και οι τηλεθεατέ Είναι πέτρε από τα πετρωτά από αυτό το σημείο που ήταν το κοίτασμα που πήραμε mm -hmm. προσωπικά δηλαδή με την ομάδα μα. Ε, Όμω, άμα πάρετε αυτή την πέτρα και την ε, τεμαχίσετε έτσι ώστε να έχετε μια πολύ μικρή κοκομετρία, μπορεί να φτάσετε σε ένα κόστο που να είναι 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια που είναι για ανθρώπινη χρήση. Για ανθρώπινη χρήση. Ναι. Αλλά σημασία προ το παρόν, το οικονομικό είναι ότι από 300 ευρώ ο τόνο. Πάμε σε 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια. Mm. Θεωρείται από τα ορυκτά του μέλλοντο και πού χρησιμοποιείται. Για πρώτα, να πούμε λίγα εκεί. Ε, στα πρώτα ενδότητα. απ' όλα, δείχνει από τα ορυκτά του μέλλοντο, είναι ήδη από τα ορυκτά του παρόντο. Διότι ε, το περιοδικό Science το 2011 έκανε μια ε, κατάταξη από τι 10 μεγαλύτερε κοινοτομίε στον κόσμο στον επιστημονικό χώρο και ο ζιόλυθος είναι ανάμεσα σε αυτές τις 10. Α είναι μέσα στη δεκάδα. Θα, για να σας το πω ακόμα πιο απλά, φυσικό ζιόλυθος έχουμε ε, 70 επικοιλίες. Στην Θράκη έχουμε την καλύτερη από αυτές τις 70 ποικιλίε. και να ξέρετε ότι υπάρχει ακόμα και ευρωπαϊκή οδηγία από το 2005 που λέει να χρησιμοποιούμε αυτήν την ε, πέτρα, δηλαδή αυτό το πέτρωμα ε. και αυτήν την ποικιλία για τις ηχθιοκαλλιέργειες, για την τροφή ε, για το αβοϊδοειδή, για τον σολομό και για τα πτηνά, Ήδη από το 2005. Και ε, παροτρύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν αυτή την ποικιλία. Όσο αφορά τώρα, επανέρχομαι στο επιστημονικό κομμάτι, άμα σκεφτείτε ότι έχουμε παράγει ήδη 150 συνθετικούς ζιόλιθους, για να υπάρχουν έρευνες σε διάφορες χώρες που παράγουν 150... Συνθετικού ζεόλιθου είναι ότι έχουμε εντοπίσει ιδιότητε που έχει ο ζεόλιθο που είναι πολύ σημαντικέ. Έχουμε φτιάξει ζεόλιθο και στο διάστημα με την NASA να έχουμε μεγαλύτερου κρίσταλους. Άρα η ιδέα ποια είναι, Είναι ότι ο ζεόλιθο είναι ένα μοριακό κόσκινο. Άρα φανταστείτε λοιπόν αυτό το τρυπητό πέτρωμα, το οποίο έχει πολύ μικρέ οπέ. Το είδατε, όλε αυτέ οι φωτογραφίε που είδατε τώρα ε, είναι πέτρες οι οποίες έχουν νερό. Άρα δεν φαίνεται καθόλου γιατί δεν βλέπουμε τι τρύπε. Οι τρύπε είναι πάρα πολύ μικρέ. Και γι' αυτό ζεόλυθο λέγεται ζεόλυθο. Δηλαδή? δηλαδή, ο Κρόνστετ όταν τον ανακάλυψε το 1756, παρατήρησε ότι άμα βάλουμε μια ε, ζεστή πηγή ενέργεια δίπλα, ο, αυτή η πέτρα αρχίζει να φρίζει. Στην πραγματικότητα είναι ότι εμπεριέχει νερό και το νερό εξατμίζεται, άρα βλέπουμε αυτόν τον αφρό. Και γι' αυτό την ονομάζει ζέο, είναι το ζέον, ναι. Το βράζω. Το το και ο λίθος είναι η πέτρα. Άρα είναι λαϊκά θα την λέγαμε βραζόπετρα. Έρχεται όμω από αυτήν την ιδιότητα ότι ο ζεόλιθος είναι υδρόφιλο και απορροφάει νερό. Άρα αυτό είναι μια χρήση πολύ σημαντική. Γιατί άμα έχετε ζεόλιθο, είχαν παρατηρήσει οι παλιοί στη Θράκη ότι όταν έχουν ένα κτήμα που έχουν πέτρε από ζεόλιθο. Δεν τι έβγαζαν. Ήταν πιο καλό να τι αφήνουν μέσα στο κτήμα παρά να τι βγάζουν. Γιατί? Γιατί ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο, όταν παίρνει νερό, μετά ναι. το ξαναδίνει σιγά-σιγά. Και είναι ακριβώ όπω έχετε με τα ποτιστικά που βάζετε με σταγόνε. Άρα, μου λέτε ότι είναι ένα φυσικό φίλτρο από mm. τη μια και από την άλλη, λειτουργεί, θα έλεγε κανεί, ω ένα αυτόματο φυσικό κλιματισμό. Α το, το πω έτσι. Όχι, είναι όχι, ακριβώς, όχι, 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 είναι ακριβώ έτσι. έτσι. Είναι χειρότερα από ό,τι νομίζετε. Ε, έχουμε, χρησιμοποιείται ο ζεόλιθο και, και στον πετό. Ναι, ακριβώ για το θέμα του κλιματισμού. Α, για να μπορεί... Άρα έχουμε κτίρια και παλαιότερα ε, είχαν χτίσει η δική μας στη Θράκη στάβλους ε, με τούβλα από ζεόλιθο Γιατί δηλαδή είχαν παρατηρήσει επίσης μια άλλη πολύ σημαντική ιδιότητα που έχει ο ζεόλυθος είναι ότι απορροφά τι σωσμές. Άρα άμα φανταστείτε ένα στάβλο... Πόσο δηλαδή, μάλλον δίποτε. Είναι... που στη Θράκη είχαμε βουστάσια κύριο. Ε? Άρα φανταζέστε λοιπόν τι ε, ε, οσμοί μπορούσαμε να έχουμε και είχαν παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Ε, εντυπωσιακό. Πού άλλο χρησιμοποιείτε, στι χρησιμοποιείτε. Ναι. Ο ζεόλιθο. Για παράδειγμα, στην Κρήτη ξέρετε ότι έχουμε ελιέ και αμπέλια. Και κυπευτικά. Σωστά. Στην λοιπόν, Κρήτη καταρχά έχουμε ζεόλιθο. Εννοείται ε, τοπικά. Ναι, ναι. Όχι, όχι. 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 Όπω το είπαμε, είναι, είναι στη Θράκη. Στη Θράκη. Αλλά αυτό δεν είναι, έχει σημασία. Σημασία είναι το ελληνικό πλαίσιο. Για πείτε μου, πώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλλιέργεια. Ε, πολύ απλά. Σε πρώτο επίπεδο, αν το κτήμα σα είναι εντελώ άδειο, ναι. Και θέλετε να κάνετε καλλιέργεια, σα συμφέρει να βάλετε ζεόλιθο στα 30 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια. Για ποιο, για ποιο λόγο, Ο ζεόλιθο δεν είναι λείπασμα. Καθαρίζει, ο φίλτρο, όπω είπαμε. Άρα, κρατάει τα βαριά μέταλλα, κρατάει τι τοξίνε και κατα... κρατάει και τι ελεύθερε ρίζε. Που σημαίνει πρακτικά ότι η Ελλάδα, κατά μέσο όρο, έχει μια γη που έχει οξύτητα. Ε, κατά συνέπεια, το λείπασμα που βάζεται, το 70% είναι άχρηστο γιατί παλεύει με τη γη να σταθεροποιηθεί και μετά να χρησιμοποιήσετε το 30%. Είναι πιο αποτελεσματικό και πιο στρατηγικό, γι' αυτό εγώ το βάζω στα στρατηγικά ορίδα mm -hmm. πλούτη της Ελλάδος, να βάλετε πρώτα ζεόλιθο. Αυτό καθαρίζει τη γη. Είναι πιο πρόσφορο το έδαφος και μετά, αν θέλετε, ή είστε σε βιολογική καλλιέργεια, και είμαστε μια χαρά. Όταν λέτε είναι. να βάλουμε, να ρίξουμε από πάνω στο χωράφι, κάτω από Όχι, τη ρίζα, εί, σκάβοντα 30 εκατοστά. Με παρακολουθείτε. Δηλαδή. Βεβαίω, αλλά Είμαστε προσωπών ρωτήσω... σε ένα κτήμα που δεν έχει τίποτα. Α, Άρα, μάλιστα. Ωραία. Άρα, όταν δεν έχει τίποτα, το βάζουμε στα 30 εκατοστά και αυτό αρχικά θα το κάνετε τρία χρόνια. 150 κιλά αναστρέμμα. Πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο. Τα δέκα επόμενα χρόνια δεν βάζετε τίποτα. Αν έχετε ήδη ρίζε, όπω είναι οι ελαιόνε ναι. και οι τότε βάζετε γύρω από τη ρίζα, σε, σε ένα μικρό πάχος, κάνετε απλώ, ανακατεύετε τη γη, αλλά δεν σκαλίζετε τη γη, και ε, πάτε από ε, 7-8 κιλά, δηλαδή πηγαίνουμε από 150 κιλά έως 200 κιλά, ένα στρέμμα. Εδώ βλέπετε στον πίνακα, για τα αμπέλια α πούμε, είναι, μετράμε ότι έχουμε ένα αμπέλι στο στρέμμα, έχουμε 400 ρίζες, θα βάλετε 150 κιλά, για τις ελιές με 25 ρίζες, υλιές, θα, θα βάλετε σέτον... 200 κιλά. Αυτό είναι το κάνετε σε, σε τρία χρόνια. Και μετά δεν κάνετε τίποτα. Αν είσαστε σε εντατική καλλιέργεια που βάζετε ούτε ή άλλο θα χρησιμοποιήσετε μόνο το 30%. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μόλι μπαίνει ο ζεόλυθο, έχετε αύξηση παραγωγή. Κατευθείαν. Κατευθείαν θα το δείτε. Άρα, το κατευθείαν θα το δείτε ανάλογα με το καρπό που θα χρησιμοποιήσει, πόση ποσότητα νερού. Όπω έχουμε πει πρωτήτερα, επειδή είναι υδρόφιλο. Συγγνώμη που σα διακόπτω, βλέπουμε ένα σχετικό εδώ πέρα τώρα. Ναι, ναι τα βλέπω, τα βλέπω. Ναι, δεν, ναι. δεν με διακόπτεται, είναι μια χαρά. Όπω βλέπετε, το καλαμπόκι κάνει αύξηση παραγωγή 50%. Αν κοιτάξετε τα προϊόντα που βλέπετε εκεί στον πίνακα, mm -hmm. αυτά που χρησιμοποιούν περισσότερο νερό, όπω είναι το καλαμπόκι, η βλοκίνη, η ντομάτα και το σταφύλι, έχετε με τα ακτινίδια, έχετε τα υψηλότερα ποσοστά. Άρα 50%. Την βιβλιογική ντομάτα 48-52, το σταφυλι 48 48-66 και τα κτινίδια 45%. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι αυτή είναι αύξηση παραγωγής επειδή έχετε βάλει ζεόλιθο. Βλέπετε πιο δεξιά ότι είναι οι περιοχέ όπου έχουν γίνει αυτά τα πειράματα Η έρευνα, ναι, ναι. και μπορείτε πολύ εύκολα και σαν κανάλι να έρθεί σε επαφή με αυτού του ανθρώπου. Έχετε Κράξει. και ένα μπλοκ μέσα στο οποίο περνάτε το... Μπράβο, υλικό το... για το ζεόλιθο. Σωστά. Το μπλοκ είναι ο ελληνικό ζεόλιθο που επιτρέπει στον καθένα. Από κτηνοτρόφου, αγρότε, πολίτε και σε άλλου τομεί, γιατί δεν μίλησαμε ακόμα για φαρμακευτική αγωγή, mm -hmm. να κοιτάξουν πού μπορούν να βρουν ε, τα στοιχεία, τα τεχνικά. Γιατί έχουμε βάλει και διατριβές που έχουν γίνει για τα πτηνά, για τα αυγά, για το γάλα, έτσι ώστε να ξέρουν συγκεκριμένα. Που μπορούν να βρουν αυτά τα στοιχεία. Δεν μου λέτε κύριε Λίγερε, λέτε την πρώτη στιγμή αρχίζει και φαίνεται πόσο βελτιώνεται η εικόνα. Ναι, την πρώτη στιγμή ναι. δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί. Όταν εννοώ πρώτη στιγμή, στην πραγματικότητα, όπω καταλαβαίνετε, για τι ελιέ θα είναι μετά την τριετία. Αλλά αν θέλετε να το δείτε πολύ γρήγορα, είναι πολύ απλό, είναι σε γλάστρε. Άρα για την ανθοφορία, όπω παρατηρήσατε και για το γαρίφαλο, που είναι 25%. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ειδικά μια περίπτωση που έχει εξεταστεί στην Ελλάδα, επειδή mm -hmm. δηλαδή έχουμε και μπουζούκια. Μην ξεχνιόμαστε: ε, το 25% θέλει να πει ότι θα έχετε περισσότερα πέταλα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό για του. Για να αφαιρθώ και πάλι στο Μιχάλη, για του λουλουδάδε, είναι ότι πολύ πιο γρήγορα με το λουλουδί που χρησιμοποιεί νερό και με ζεόλιθο, θα δείτε ότι η ανθοφορία σα θα είναι διαφορετική. Και άμα έχετε και στο σπίτι γλάστρε, θα δείτε ότι. Πολύ γρήγορα με λουλούδια, δηλαδή ξέρετε τα λουλούδια πάνε σε πολύ μικρότερη περίοδο χρονική, άρα βλέπετε αμέσως το αποτέλεσμα. Για τι μεγαλύτερε εκτάσει πρέπει να περιμένετε περισσότερο χρόνο για να δείτε την απόδοση. Αυτό που, όμω που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και χημικά, άμα κοιτάξετε το υδαφολογικό σα, ναι. κοιτάξετε πώ είναι η γη σα πριν και μετά το ζεόριθο, τότε θα δείτε ότι όντω την έχει καθαρίσει. Ειδικά από τα βαριά μέτρα Άρα είναι ένα βελτιωτικό ποιότητα ουσιαστικά των εδαφών, δεν Βε, βεβαίως Βεβαίω, βεβαίω. Και να ξέρετε ότι είναι τόσο αποτελεσματικό ο ζεολήθο που χρησιμοποιήθηκε και στα πυρηνικά ατυχήματα, όπω είναι στο Τσέρνομπιλ και στο Φουκουσίμα, Αλήθεια. για να καθαρίσουν τη γη. Δηλαδή ένα Α, πράγμα Συγκρατώντα έχει... δηλαδή τα, τα βαριά, βαριά μέταλλα. μέταλλα. Τα βαριά μέταλλα, στην περίπτωση αυτή ήταν, ήταν βέβαια και πυρηνικά στοιχεία που είναι ακόμα πιο βαριά. Αλλά ο ζεολήθο τα συγκρατεί και δεν τα αφήνει να ξαναφύγουν. Δεν είναι όπω είναι με το νερό. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα και είναι αυτή ακριβώς η ιδιότητα που χρησιμοποιούμε και για την κτηνοτροφία, γιατί στην πραγματικότητα βάζουμε ζεόλιθο στην τροφή ε, των mm -hmm. ζώων, γενικότερα και των πτηνών και επειδή περνάει από το πεπτικό σύστημα απορροφάει αυτά τα τρία στοιχεία δηλαδή τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζε. και επειδή τα αποβάλλουν μετά τα ζώα, έχει καθαρίσει ο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά. Πόσο μάλλον, συγγνώμη που σα διακόπτω, τώρα που έχουμε μόνιση, υδροφόρου, ορίζοντα κτλ. Έχετε είναι απόλυτο δίκιο. Ένα φυσικό φίλτρο, δηλαδή. Ναι, είναι ένα φυσικό φίλτρο που θα σα επιτρέψει, τώρα μιλάμε πρακτικά, θα κάνετε εξοικονόμηση με το λίπασμα, θα χρησιμοποιήσετε λιγότερο νερό γιατί έχει αυτή την ιδιότητα και επιπλέον θα έχετε αύξηση παραγωγή. Και αυτό χωρί να κάνετε τίποτα ω αλλαγή τη μεθοδολογία σα, όπω κάνετε ακριβώ το ίδιο. Και με χαμηλό κόστο από ό,τι είδα. μου και κάτι ακόμη, επειδή στην Κρήτη, ιδίω στα κυπευτικά, αρχίζει και αναπτύσσεται εντατικά πια η υδροπονία. Βοηθάει ο Ζεόλυθο. Κοιτάξτε, ούτω ή άλλω βοηθάει σε όλα τα κυπευτικά τα οποία είναι στην εντατική χρήση, γιατί είναι εκεί που θα δείτε πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Γιατί α πούμε σε μια βιολογική καλλιέργεια. Αν έχουν κάνει σωστά τα πράγματα, κανονικά θα πρέπει να έχουν μια γη η οποία να είναι σχετικά καθαρή. Ο Ζιώληθος όμως θα βοηθήσει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα στα κυπευτικά και στα θερμοκήπια που εδώ mm. μιλάμε για εντατική καλλιέργεια γι' αυτό πήγαμε και στην Σιτία και στην Ιεράπετρα γιατί η Ιεράπετρα παίζει είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την Κρήτη μιλάμε για 15.000 στρέμματα εκεί πέρα θα δείτε ότι όταν θα ασχοληθούν σοβαρά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ήδη κάνει μερικά πειράματα επί του πρακτέου εννοώ όταν θα κοιτάξει και ο, ο λαός μας πώς μπορεί να ε, ε, υποφεληθεί από αυτό θα καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικά τα ωφέλη και πάντοτε προς σεβασμό του περιβάλλοντος χωρίς να έχετε καμία παρενέργεια οικολογική γιατί είναι αυτό το πιο σημαντικό ε, ένα νέο προϊόν πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί αν έχει παρενέργειες ο ζώληθο είναι ένα αδρανές υλικό Άρα, όταν εγκλωβίζει τα βαρέα μέταλλα τα αδρανοποιεί και δεν έχουν πια επαφή Κρατήστε το, θέλω να πάμε στην πρώτη αναγκαστική διακοπή για απόψε. Στι αντιθέσει και επανερχόμαστε. Θα μείνουμε λίγο ακόμη στο ζεόλιθο, καθώ θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Λιγερό αν ο ζεόλιθο λειτουργεί και ω ασπίδα αυτό που λέμε το γρήγορο ράντισμα και το πρώιμο κόψιμο και για τον άνθρωπο φυσικά και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στι αντιθέσει. Συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Λιγερό. Έχουμε ξεκινήσει με ζώληθο, πολύ ζώληθο απόψε και νομίζω ότι καλώ. Ρώτησα κάτι πριν τη διακοπή. έχουμε μια κακή συνήθεια. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί παραγωγοί ραντίζουν και επειδή βιάζονται στι αγορέ, το κόβουν και γρήγορα το προϊόν για να φύγει. Με αποτέλεσμα βεβαίω να μα πολλαπλασιάζει τα αρνητικά όταν επιστρέφει αυτό. Ερώτηση, εάν έχει προκύψει η χρήση ζεολίθου, μειώνουμε Ακόμη και τα κατάλοιπα των διαφόρων εντομοκτώνων και ραντιστικών. Ναι, εντελώ. Εντελώ. Γιατί είναι πάλι λειτουργεί ω φίλτρο. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι είχαμε παρατηρήσει ακόμα και για τι ελιές, ότι οι ελιέ ε, που βρίσκονται κοντά σε χωματόδρομου, επειδή έχουν σκόνη mm. πάνω του, χτυπιούνται πολύ πιο δύσκολα από τον δάκο. Χρησιμοποιώντα αυτή την παρατήρηση, μετά χρησιμοποίησαμε ψέκασμα με ζεόλιθο για να έχουμε την σκόνη, όπω είναι η σκόνη κλασική, αλλά είναι εντελώ άχρηση από αυτή την ιδιότητα, εκτό από αυτή την ιδιότητα. Επιπλέον, να βάλουμε το ζεόλιθο για να, για να συγκρατεί τοπικά και την υγρασία. Αυτό λοιπόν, θα σα δείξω ζεόλιθο. Μισό λεπτό, μου λύσετε αυτό με την ελιά και μου δείξετε το ζεόλιθο. Διότι υπάρχει μια αισθήση ότι αν η σκόνη είναι πάνω στο φύλλωμα δεν αναπνέει. Άρα δεν έχει ανθοφορία στην ελιά. Ναι, Αυτός, πέρασμα. αυτή είναι η σκόνη τώρα ζεολίθου, έτσι. Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι ζεολίθο. Και δεν βλέπετε, δεν το βάζω με μιζέρια, θα βάλω με ακριτό. Λοιπόν, άρα ο ζεόλιθος, αυτό εδώ έχει μια, έχει μια κοκομετρία 0,8. Αυτό ο ζεόλιθος, άμα είναι ακόμα και πιο λεπτό, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε ψέκασμα. Και αυτό, για να mm -hmm. καταλάβετε όταν σα λένε. Αν το είχατε στα χέρια σα, αλλά επειδή είστε με κοστούμι, δεν μπορεί να σα σηκώσει να το πιάσετε. Όχι, δεν σηκώθηκαν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Α, και θα μου πείτε αν αυτό μπορεί να το δοκιμάσει και άνθρωπο. Βεβαίω, θα το δοκιμάσουμε μάλιστα και οι δύο. Και θα δείτε ότι. Είναι άοσμο. Είναι άοσμο. Ναι. Είναι άγευστο. Άγευστο, πράγματι. Ναι. Και σιγά σιγά θα σα αφήσει την εντύπωση ε, μια καλή αίσθηση στο στόμα σα. Θα το, το μιλήσω, και με έναν οδοντέτρο, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Σα μαλτίνει. Καλά το ναι, λοιπόν, είναι. άρα αυτό ο ζεόλιθο, όπω καταλαβαίνετε, ε, κάτι που δεν κάνατε γιατί μπορώ, δεν μπορώ να σα λερώσω συνεχώ, εγώ θα λερωθώ. Άμα βάλετε αυτό το ζεόλιθο πάνω στα χέρια σα έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα θυμηθείτε τη μικρή σα ηλικία όταν σα έβαζαν τάλκ. Και ξαφνικά θα δείτε ότι στο δέρμα αυτό, ενώ είναι σκόνη κανονικά και σας λερώνει, νιώθετε καλύτερα. Γιατί, Γιατί στην πραγματικότητα ο ζώριθο σε σχέση με το τάκ δεν βουλώνει. Ο ζώριθο παραμένει. Φύγει του σχέση... να αναπνέουν, λέτε. Ακριβώ. Άρα, όταν λοιπόν το δείχνω αυτό για να το ξέρετε και πάνω στον άνθρωπο, στην πραγματικότητα είναι και πάνω στο φύλωμα. Όταν θα έχετε σκόνη από ζώληθο, δεν βουλώνει. Πάλι περνάει η υγρασία, πάλι περνάει στου πόρου. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλει να πει ότι το δέντρο έχει ένα προστατευτικό, ειδικά η ελιά, σε αυτή την περίοδο, ενοχλεί βέβαια το έντομο και ε, του επιτρέπει να, παρά... να έχει την ίδια υγρασία. Άρα ο ζεόλυθος αντιθέτως, και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Την πρώτη φορά που μιλήσαμε για εξόρεξη με ζεόλυθο, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι αγρότες που ήταν γύρω ήταν να ανησυχούσαν γιατί έλεγαν «μα θα έχουμε σκόνη παντού στα χωράφια μας». Ε, ε. Όταν οι εταιρείε εξήγησαν ότι ε, τη σκόνη που θα έχετε πάνω στα χωράφια σας εμείς την αγοράζουμε. Γιατί η σκόνη που έχετε πάνω στο χωράφι είναι ο ζεόλιθο ο πιο λεπτός. Είναι ο πιο ακριβό από όλους, γιατί είναι αυτό που μπορεί να περάσει με τον αέρα. Άρα, άμα ξαφνικά μαζεύεται από το λατομείο αυτό που φεύγει σαν σκόνη πάνω στο, στα δέντρα, είναι ο καλύτερο ζεόλιθο. Όταν το κατάλαβαν αυτό οι Γεωργοί, είπαν Αφήστε το εδώ μια χαρά. Αφήστε το όπω είναι. Μπράβο. Mm. Πείτε μου για τον άνθρωπο, Γιατί δοκιμάσαμε. Καλώ δοκιμάσαμε. Ή είναι η χρήση του μόνο για τα χωράφια, αφού... για την κτηνοτροφία. Όχι, όχι, όχι. Και είναι ακριβώ το ίδιο. Ακριβώ συμπραμμα... το ίδιο. Ναι, συμπραμμα... Δηλαδή, μπορεί το... να τρώω πέτρε που λέγαμε παλιά, αυτό τρώει πέτρε. Κοιτάξτε. Και, και εννοούσαμε εσύ... τα μπράτσα. Τώρα εδώ πέρα σημαίνει ότι μπορεί να πάει στο δικό μου πεπτικό σύστημα. Και Δεν να... είναι μόνο αυτό. Συγγραμματικότητα. Είναι καλό να τρώει πέτρε όταν σε καταπιέζουν. <laughs> Γιατί οι δικοί μα παλαιότερα έτρωγαν πέτρε, αλλά έμειναν Έλληνε. Άρα να είσαι προσεκτικοί σε αυτέ τι εικόνε. Εδώ το πέτρωμα είναι ότι το χρησιμοποιούμε σε λίγο πιο λεπτό για τον άνθρωπο. Αν θέλετε να δείτε αν είναι καλή η χρήση, ή απλώ την ώρα που το βάλατε στο στόμα, όταν το βάλετε ανάμεσα στα δόντια σα, Αν ακούσετε ένα θόρυβο, mm -hmm. είναι ότι είναι μεγάλη η κοκομετρία. Ναι, Πρέπει να όντως, είναι πιο ακούω, μικρή. Να να ναι, κοκό, μικρή. μικρή. Γιατί αυτό εδώ είναι για χρήση για κτηνοτροφία, για μεγαλύτερα ζώα και για γεωργία. Αλλά δεν είναι ακόμα για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο χρειάζεται ακόμα πιο μικρή κοκομετρία. Στα σκευάσματα που σας έλεγα, ναι. που κοστίζουν 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια, ε, παίρνετε 5 γραμμάρια την ημέρα. 5 γραμμάρια την ημέρα. Ναι. Άρα είναι μια, ένα κουταλάκι ειδικό που σας το βάζουν μέσα και το κάνετε ανάμεξη με νερό. Αυτό το χρησιμοποιούν πολλοί οι αθλητές και αυτοί που προσέχουν τη διατροφή τους, γιατί όπως κρατάει τα βαριά μέτρα της τοξίνης και της ελεύθερης ρίζες, καθαρίζει τον οργανισμό και έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Επειδή οι αθλητές παράγουν κατά μέσο όρο περισσότερο τοξίνες, λόγω του αθλήματος, το είχαν εντοπίσει πιο γρήγορα και βλέπουν πιο γρήγορα την απόδοση. Άρα αυτό υπάρχει και αυτό υπάρχει σε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, άμα βάλετε στο ίντερνετ με αγγλικές λέξεις ή γαλλικές ή οτιδήποτε, ξένες λέξεις, διόλυθος, θα δείτε ότι... Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα όπου σα λένε ότι είναι ένα φυσικό φίλτρο για τον οργανισμό. Άρα, εσεί το συνιστάτε στον, ε, στο συμπολίτη σα. Όχι Πέντε γραμμάρια ημερησίω λέτε ότι. Ναι, ναι. Όχι μόνο το συνιστώ και το βλέπετε και ότι το δοκιμάζω χωρί καμία δυσκολία. Γιατί ξέρω τι ιδιότητε όσο αφορά τη μοριακή σύνθεση του ζεόλιθου και βλέπω ότι είναι πολύ καλό για τον οργανισμό. Κατά συνέπεια, αν έχετε τέτοιου τύπου προβλήματα, γιατί mm. παράγετε πολλέ πολλές τοξίνες ή έχετε βαριά μέταλλα που αυτό γίνεται συνήθως σε αστικό περιβάλλον γιατί όλες τι τις εξατμίσεις και σε ειδικέ περιπτώσεις που είναι ακόμα χειρότερες όταν έχετε εργοστάσια είναι αυτό που συμφέρει να κάνετε για τον οργανισμό και έχει μεγάλη σημασία γιατί ε, όπως λέμε στα συμπληρώματα διατροφής που το βλέπετε και με το υποφαές κτλ μπορεί να χρησιμοποιήσετε λοιπόν ζεόλιθο για να σας καθαρίσει και μετά να έχετε μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με το κανονικό πλαίσιο που επιβαραίνεται από τα βαρέα μετάλλα. Κύριε Λίγερε, επιστρέφω όπως ξεκινήσαμε. Ναι. Εσείς λοιπόν δεν κάνετε τυχαία την καμπάνια για τον ελληνικό ζεόλιθο. Έχετε εδώ Εγώ δεν κάνω τίποτα αποδείξεις, στοιχεία... Ναι. και κυρίως βάζετε στο τραπέζι ένα πολυχρηστικό εργαλείο, ζεόλιθος. Αυτό είναι τελικά με αυτό που μας λέτε. Στα πάντα. Ξεκινάμε όχι από τα, τα πάντα, πυρηνικά. Όχι στα πάντα, αλλά είναι πολυχρηστικό, ναι. 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 Το ερώτημα είναι... Θα μπορούσε και τι, πέρα από τις καλλιέργειες και οικονομικά, να λύσει προβλήματα άμεσα στη χώρα. Άμεσα, κοιτάξτε, είναι τα μεγέθη. Δηλαδή, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι, ας πούμε, για τη Θράκη μπορεί αμέσως να έχουμε ε, εργατικό δυναμικό με την αρχή της εξόρυξης. Mm -hmm. Φανταστείτε τώρα ότι τα πετρώματα βρίσκονται βόρεια της Θράκης, στον Εύρο. Άρα είναι κοντά ε, σε συντελεογονικό σταθμό, δηλαδή ο ΣΕ, Άρα, μπορεί αυτό να ενεργοποιήσει την γραμμή η οποία δεν ενεργοποιείται πάρα πολύ και να μεταφέρει συνεχώ αυτό το πράγμα, να ενεργοποιήσει το λιμάνι στην Αριστανόπολη που να έχει μια παραγωγή εκεί πέρα και αυτό μετά να φορτώνεται και να πηγαίνει σε όλε τι περιοχέ οι οποίε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τι καλλιέργειε. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ ασχολούμαι, όπω επειδή το ξέρετε, ασχολούμαι και με τα ακριτικά νησιά. Ο ζώληθο κάνει καλό και ακόμα και στα χωράφια που δεν έχουν καλλιέργεια γιατί όταν έχετε λειψιδρία, επειδή ο ζεόλιθος κρατάει πιο καλά το νερό, βοηθάει το χώμα. Και άμα εξετάσετε ένα χώμα που είναι mm. με ζεόλιθο ή χωρίς ζεόλιθο, θα δείτε ότι το ένα είναι αφράτο, γιατί επειδή έχει αυτή την ιδιότητα, θα επιτρέψει περισσότερο αέρα και όταν έχετε ριζικό σύστημα, οι ρίζε είναι πιο πυκνέ γιατί περνάνε πιο εύκολα, ενώ όταν δεν έχετε είναι ξηρό και πολύ σκληρό. Γι' αυτό όταν πήγαμε στο Καστελόριζο, Βάλαμε ζεόλιθο σε ισπεριόριδ. Και μετά, κάναμε και ένα μάθημα στο δημοτικό του Καστελόριζο με τα παιδιά. Και βάλαμε ζεόλιθο με φακέ για να δουν. Κάτι πιο γρήγορο, για να δουν πώ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και χρησιμοποιήσαμε και με σκόνη και με χαλικάκι. Γιατί, ανάλογα με την κοκομετρία, έχετε και το κόστο. Για τις ελιέ, α πούμε, mm -hmm. το χαλικάκι είναι μια χαρά. Δεν είναι να είναι σε αυτό το τόσο λεπτό. Εκτός, ενώ στα κυπευτικά μπορεί να έχει όφελο επειδή είναι πιο μικρά τα. Πάντω εδώ αντιλαμβάνομαι ότι το ζέλιθο δίνεται και άλλε απαντήσει, ιδίω σε μια περίοδο που λέμε ότι μπαίνουμε σε δεκαετία ξηρασία και ερημοποίηση, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό βελτιωτικό. Αντιλαμβάνομαι ότι τα άνυδρα χωράφια αποκτούν πλέον Λέμε ότι τα άνυδρα συνήθω έχουν ποιοτικά προϊόντα, επειδή δεν είναι ποτιστικά, τώρα αποκτούν. Περισσότεροι... Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, αν θέλετε να το συνδυάσουμε τώρα και με το θέμα τη ΑΟΣ, γιατί μπορεί να μην είναι κατανοητό γιατί ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, τα κριτικά νησιά είναι αυτά που προσφέρουν τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στην Ελλάδα. Θα ήταν καλό λοιπόν να βοηθήσουμε και του ανθρώπου που ζουν εκεί πέρα, να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Ο ζεόλεθο μπορεί να το κάνει όσο αφορά τι καλλιέργειε. Δηλαδή, ξέρετε, πήγα και στην Κάρπαθο. Ωραία. Στην Κάρπαθο έχουμε ένα θέμα όσο αφορά την υγεία. Είναι ότι έχουν βάλει τόσα πολλά λοιπάσματα που έχετε λείπασμα ακόμα και στον καρπό. Ανήκει λοιπόν στις κατηγορίες των νησιών όπου ε, πρέπει να μπει ο ζεόλιθος έτσι ώστε να καθαρίσει και να μπορέσει και η κάρποδος να έχει καρπούς οι οποίοι είχαμε εντοπίσει ότι είχαμε προβλήματα ιατρικά. Στην αρχή νόμιζαν ότι είχε σχέση με το νερό. Μετά κατάλαβαν ότι έχει σχέση με του καρπού που προέρχονται από τα λοιπάσματα. Όταν οι άνθρωποι βάζουν λοιπάσματα χωρί να ξέρουν ακριβώ ποιε είναι οι ποσότητε, σου λένε: Άμα βάλω λίγο περισσότερο, θα έχει καλύτερη απόδοση. Στην πραγματικότητα τι γίνεται. Εμείς είμαστε σε περιοχές όπου όταν βρέχει, βρέχει mm -hmm. πολύ. Όταν βρέχει πολύ, πολύ συχνά σας κατεβάζει το λίπασμα κάτω από τις ρίζες. Ο ζεόλιθος κρατάει το νερό. Άρα θα κρατήσει και το λίπασμά σε, σε ένα βάθος εδάφους που θα είναι ακριβώς εκεί που είναι οι ρίζες σας. Και πολύ καλό πλαίσιο, γιατί το κοίταξα και σε, σε κτήμα στην Νάουσα, όπου έχουν χρησιμοποιήσει μόνο και μόνο ζεόλιθο και όσο αφορά το λίπασμα οργανικό λίπασμα που ήταν ε, κουτσουλιές κοτόπουλα. Mm. Ε, όταν βλέπετε τα δέντρα, και όταν ήμασταν στο ράδιο είδατε μερικά βίντεο και μπορεί να το δουν και από το blog. Μόνο το φύλλωμα, ε! Το φύλλωμα, ε? τα κεράσια. Άρα ήταν για κερασίες, ροδακινιές, και, κερασιές, και ε, ροδιές στις κεφαλές... Ε, από τις γραμμές αν θέλετε, ε, θα δείτε εκεί πέρα ότι ε, πρώτα απ' όλα τα δέντρα αναπτύσσονται πιο γρήγορα και δεν αναπτύσσονται όπως είναι εντός εισαγωγικών τα ντοπαρισμένα δέντρα που είναι με ορμόνες, δεν βάζουμε τίποτα άλλο, απλώς ο ζεολήθος καθαρίζει τόσο πολύ τη γη που το δέντρο ανακουφίζεται και αναπτύσσεται πιο εύκολα. Πού τον βρίσκει κάποιο τον ζεολήθο τώρα, αυτή τη στιγμή που η χώρα δεν έχει προχωρήσει. Στο εμπόριο τον βρίσκει με εισαγωγή, φαντάζομαι. Είναι, είναι όλα με εισαγωγή. Άρα, ζεόλιθο υπάρχει από τη Βουλγαρία, από την Σερβία, από την Σλοβακία, από την Τουρκία. Άρα, ε, όσοι θέλουν άμεσα να χρησιμοποιήσουν ζεόλιθο, αυτό γίνεται ακόμα και με το ίντερνετ. Όσο αφορά τι αγορέ, γίνεται στην Αθήνα, mm -hmm. Θεσσαλονίκη, Καβάλα. Να λοιπόν και ένα λόγο περισσότερο που πρέπει να αναπτύξουμε τη δική μα παραγωγή. Σωστά. και φαντάζομαι ότι μιλάτε και για νησιά όπω Κάρπαθο Καστελόριζο, όχι τυχαία μιλώντα για την ΑΟΣ, διότι η ΑΟΣ προποθέτει την ύπαρξη ανθρώπινη δραστηριότητα. Ναι, οικονομική δραστηριότητα ή να είναι κατοικήσιμα. Είναι, είναι κατοικήσιμα. Εάν εμεί συνεχίσουμε έτσι, θα έχουμε αποδρομή, ουσιαστικά θα τα κάνουμε μη κατοικήσιμα. Έτσι. Ναι, δηλαδή αυτό που λέγατε με την ερημοποίηση είναι ότι άμα έχετε νησιά τα οποία έχετε βοηθήσει και οι άνθρωποι που είναι επιτόπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα στρατηγικό ρηκτό πλούτο που είναι mm -hmm. στη Θράκη και να είναι αυτό στα νησιά τα οποία δίνουν ξανά μεγάλη ΑΟΖ στην Ελλάδα, άμα το κοιτάξετε τώρα συνολικά σε επίπεδο εθνικό, ο ένας βοηθάει τον άλλον και βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τον συνάνθρωπο, βοηθάμε και την πατρίδα μας να έχει αυτό το πλαίσιο που είναι η ΑΟΖ. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή για απόψε και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ακριβώς για να πιάσουμε το νήμα της ΑΟΖ. Έχουμε εξελίξει. Η ελληνική ΑΟΣ γεωπολιτικά από την Ευρώπη χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκή ΑΟΣ πλέον σε επίσημα κείμενα και ντοκουμέντα. Γεωπολιτικά, αλλά όχι νομικά. Όχι νομικά, θα μα το διευκρινίσετε εσεί. Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω, τι σοη γκάφα ήταν αυτή, γιατί ξέρω ότι ατύπω συμβουλεύεται αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Τι σοη ήταν αυτή να συνδέσετε ΑΟΣ Μάλτα με ΑΟΣ Ελλάδο. Θέλω πάμε Δεν δε συνδέσαμε ω με ω Ελλάδα. θα μου το πείτε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστροφή στι αντιθέσεις και πάμε λίγο τώρα στο ζήτημα τη ΑΟΣ, το οποίο το έχετε αναλύσει, θα έλεγα, πρώιμα και όχι όψιμα όπω άλλοι. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα αρκετών συμπολιτών μα και τηλεθεατών ενδεχομένω απόψε. Λένε δηλαδή ναι. ότι τώρα που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, α, μα το εμφανίζουν και ευρωπαϊκή την ΑΟΣ. Εσεί κάνατε όμω ήδη το διαχωρισμό πριν τη διακοπή. Άλλο η γεωπολιτική ερμηνεία και άλλο η νομική ορή. Πάνε να μα το πάρουν ό,τι έχουμε στη δικιά μα ΑΟΣ και γι' αυτό εφευρίσκουν τώρα το τέχνημα τη Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Θέλω να το διευκρινίσετε απόψε. Είναι έτσι. <ΣΛΣ> Προφανώ όχι, λέτε. Όχι μόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα το... Ε, αν θέλετε, δεν είναι τέχνασμα, είναι στρατήγημα. Άρα. Άρα, είναι μια επιλογή στρατηγική, η οποία είναι η εξής, αν αναλύσουμε το νοητικό σχήμα, είναι η ΑΟΣ μπορεί να είναι μόνο εθνική. Δεν υπάρχει πλαίσιο υπερεθνικής ΑΟΣ. Άρα, στο δίκιο της θάλασσας δεν έχουμε Εχε. δυνατότητα να έχουμε ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτό το πλαίσιο, εννοούμε το άθροισμα των ΑΟΣ, των εθνικών ΑΟΣ κάθε κράτους μέλους. Και αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε σε εισαγωγικά ευρωπαϊκή ΑΟΣ, με την έννοια όμως την γεωπολιτική, άρα όχι την νομική. Όταν θέτουμε αυτό το πλαίσιο, στην πραγματικότητα ακολουθούμε και την στρατηγική που είχε επινοήσει ο Τάσος Παπαδόπουλος, όταν ήθελε να κάνει τη θέσπιση το 2004, και οι συζητήσεις που είχαμε ήταν του τύπου όταν το κάνουμε αυτό, πώς το παρουσιάζουμε. Ένας τρόπος είναι πολύ απλός. Λέτε λοιπόν στους εταίρους σας ότι εμείς θα κάνουμε ΑΟΣ, ότι είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, άρα πρέπει να είσαστε και εσείς θετικοί. Είναι ακριβώς η ίδια στρατηγική που ακολουθούμε τώρα και με την Ελλάδα, άρα υπάρχει μια ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όταν μιλάμε, αν θέλετε, η ευρωπαϊκή ομπρέλα, Ρώτησε κάποιο αν υπάρχει νομικά η λέξη ομπρέλα. Άρα λέτε ότι ο πρωθυπουργό δεν έχει κάνει γκάφα. Αυτό δεν είναι γκάφα. Αυτό σα το ξαναλέω. Είναι στρατήγημα, δεν είναι τέχνασμα. Η ιδέα είναι πώ να μεταφέρουμε μια διαδικασία η οποία να ερμηνεύεται θετικά από του άλλου. Πώ να του κάνω κοινωνού δηλαδή σε αυτό Εντελώς. που ετοιμάζομαι να Εντελώς. κάνω. Λέγοντά του ότι μέσα στο παιχνίδι αυτό είναι όλη η Ευρώπη ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, εμεί μπορούμε να κάνουμε συνεκμετάλλευση. Γιατί ήταν αυτή και η, mm -hmm. το, το δεύτερο σκέλο τη ερώτησή σα. Μπορούμε να κάνουμε συνεκμετάλλευση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο μόνο με την Ιταλία και με την Κύπρο. Γιατί όλε οι άλλε χώρε που είναι γύρω μα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να έχουμε πλαίσιο συνεκμετάλλευση όσο αφορά την οριοθέτηση και συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων που βρίσκονται πάνω στη γραμμή οριοθέτηση, γιατί πρέπει και εδώ να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και εδώ ακούμε ανοησίε. Όταν λέμε συνεκμετάλλευση, εννοούμε μόνο και μόνο για τα κοιτάσματα που είναι ακριβώ πάνω στη γραμμή οριοθέτηση. Όχι τα κοιτάσματα που είναι από εδώ ή από εκεί, τα οποία είναι αποκλειστικά. Αλλιώ δεν θα λέγαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη. ζώνη. σωστά. Άρα αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Μόνο που αυτό που έχει σημασία. Είναι ότι υπάρχουν και παίκτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι η Ιταλία, mm -hmm. όπω είναι ε, η Γαλλία, όπω είναι η Ολλανδία, όπω είναι έμεσα και η Νορβηγία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι Associated Member, που ξέρουν ακριβώ τι είναι οι Άρα, όταν βλέπετε τι έγινε με την ψηφοφορία στι 14 Μαρτίου 2013 με τον ενεργειακό οδικό χάρτη 2020-2050, γιατί όλη η Ευρώπη με τα 27 μέλη ψήφισε ότι είναι καλό να κάνουμε οριοθετήσεις ΑΟΣ στην Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα και να υπάρχει μια σύγκληση άποψης όσο αφορά... Άρα την... ο την... Σαμαράς σωστά μιλάει για, η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ γεωπολιτικά. Αυτό μου λέτε. Ναι και βέβαια σας λέω. Αλλά εγώ δεν μιλάω για τον Σαμαρά. Όχι, είναι ο Πρωθυπουργό τη χώρα όμω. Και το Όχι. θέμα στη Σύνοδο Κορυφή το έθεσε ο Σαμαρά. Ότι Προσέξτε. αυτή η ΕΟΖΗ είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, αυτό δεν είπε. Βιάζεστε. Προφανώ μαζί μιλάγατε όλοι, γιατί τον συμβουλεύετε ναι, όλοι. Ναι, βιάζεστε. Ω επιτροπή. Το ξαναλέω, το, ναι. ναι, ναι. το ξαναλέω. Δεν μιλάω για τον Σαμαρά, μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Ναι, καλά το λέτε εσεί. Εντάξει, ο Πρωθυπουργό ναι. τη Ελλάδα. Που είναι όμω ο Αντώνη Σαμάρα αυτή τη στιγμή. Σωστά. Ναι. Απλώ ο ε, συγκεκριμένο παίζει τον ρόλο του. Αν ήταν άλλο, θα συμβουλεύαμε με τον ίδιο τρόπο. Το θέμα είναι η αποδοχή τη συμβουλή και μετά. Η εκμετάλλευση τη στρατηγική σημασία. Άρα συμμονής. έχει σημασία να κατανοεί αυτό που σου Ρα. εκθέτουν. Λοιπόν, Έτσι δε, ναι. άρα λέω ότι μιλάμε πάνωτε για τον Πρωθυπουργό. Και ε, ο, ο, ο κύριο Σαμαρά, όταν δεν θα είναι Πρωθυπουργό, θα είναι πάλι κύριο Σαμαρά. Εμεί ασχολούμαστε με τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Έχετε λοιπόν το ένα κρατούμενο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι οδηγία πια για το πώ πρέπει να πάμε. Σωστά. Έχουμε την αναφορά στη Σύνοδο Κορυφή. Σωστά, Είχαμε... και αυτό έγινε από τον yeah. Πρωθυπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αναλλαγής και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν θέλετε είναι η πρώτη φορά που μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας της ενεργειακής που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά η Ελλάδα παίζει έναν πρωτοποριακό ρόλο λέγοντας προσέξτε εμείς δεν είμαστε μόνο μια χώρα που μπορούν να περνάνε οι υδρογονάθρε, μπορούμε και να παράγουμε. Άρα θα παίξουμε έναν ρόλο, να το ξέρετε. Μπορεί εμεί να είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση τώρα, για το παρόν, αλλά για το μέλλον και μάλιστα το άμεσο μέλλον θα παίξουμε αυτόν τον ρόλο. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί δηλαδή μερικέ φορέ οι άνθρωποι αναλύουν μόνο μερικά κομμάτια. Αν προσέξετε, ο Πρωθυπουργό στο Ελσίνκι ναι. μίλησε για ελληνική ΑΟΣ. Σωστά. Ναι, αλλά γιατί λέτε σωστά. Εφόσον μίλησε ελληνική... για ελληνική Άλλο σα λέω. Εφόσον δεν υπάρχει ελληνική ΑΟΣ, για ποιο πράγμα μιλάει. Καλά, εγώ δεν υποστηρίζω αυτό. Όχι, άλλο σα λέω. Σα λέω ότι θεσμικά και νομοθετικά η ελληνική δεν υπάρχει. Α, εννο... ενώ δεν έχει Ναι. Ενώ ο Πρωθυπουργό αναφέρεται ήδη σε αυτό. Γιατί και γιατί κανένα από του παρευρισκόμενου Ευρωπαίου δεν του λέει Μα για ποιο πράγμα μιλά. Μα τι λε, ε, δεν υπάρχει καν. Άρα, Άρα... στην πραγματικότητα, καταλαβαίνουν όλοι ότι έχουμε μπει στη διαδικασία τη υλοποίηση. Ενώ κανονικά θα μπορούσε να μιλήσει για την ελληνική υφαιοκρηπίδα, η οποία υπάρχει. Ακόμα και αν δεν έχει οριοθέτηση. Άρα, να το στρατήγημα στην πράξη, λέτε, πώ αποκωδικοποιείται. Ακριβώ αυτό είναι. Του βάλαμε πρώτα, εντό εισαγωγικών του βάλαμε, καλώ εννοούμε. Όχι, του βάλαμε. Γεωπολιτικά. Είμαστε, γιατί Εί... είμαστε όλοι ναι, ναι, ναι. σε ευρωπαϊκό Γεω... Ένωση. Σωστά το λέτε εσεί. Γεωπολιτικά, λοιπόν, μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Οπότε, όταν διατυπώνουμε την άποψη, χωρί κανένα... Μετά κανέ... μιλήσαμε την Ομπρέλα. Μπράβο. Και μετά διατυπώνουμε την Ελληνική ΑΟΣ, χωρί να υπάρχει ανακήρυξη, αλλά το θεωρούν φυσιολογικό. Στα πλαίσια τη γεωπολιτική στόχευση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ. Καλά το λέω τώρα, το έχω καταλάβει. Τώρα είστε ωραίοι. Έχει σημασία όμω να, να λέω το έχω καταλάβει από έναν άνθρωπο που ξέρω ότι μαζί με άλλου ανθρώπου βοηθούν αυτή τη στιγμή τη χώρα του, συμβουλεύοντα πώ πρέπει να κινούνται στρατηγικά και στα διεθνή φόρα και εκεί που λαμβάνονται οι κρίσιμε αποφάσει. Και το αμέσω επόμενο που θέλω να σα ρωτήσω, εδώ έρχεται και δένει και η ανακοίνωση για την ελληνική εταιρεία υδρογονοανθράκων, σα θυμίζω ότι υπήρχαν. Όχι, όχι, πειράγει, Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα δεν τελείωσα. Στην ερώτηση που μου θέσατε πριν το διάλειμμα. Θα έρθω στη Μάλτα. Αυτό να μου πείτε αν δεν στο στρατήγημα. Μας. Θα έρθω ναι, στη Μάλτα. Ναι. Αν δένει στο στρατήγημα αυτό, το επόμενο βήμα είναι να έχουμε έτοιμη την ελληνική εταιρεία Εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμεί στρατηγικό μίξ, στρατηγικό μείγμα. Δηλαδή έχουμε διάφορε στρατηγικέ οι οποίε συγκλίνουν προ το ίδιο πράγμα. Η εταιρεία ούτω ή είναι κάτι το ανεξάρτητο και είναι καθαρά εθνικό. Άρα εμεί θέλουμε ή δεν θέλουμε, mm -hmm. μπορούμε να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχει σαντάται από κανέναν άλλον. Απλώ αν το timing είναι συγχρονισμένο και όλοι ακούν για ευρωπαϊκό πλαίσιο ελληνική αό. Όλοι βλέπουν ότι υπάρχει ένα θέμα με του υδρογοναθράκε όλοι βλέπουν ότι υπάρχουν προοπτικές, ξαφνικά εμείς λέμε, τσουπ, ελληνική διαχειριστική εταιρεία για τους υδρογονάνθρακες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί πάλι είναι το παράδειγμα της Κύπρου, όπως είναι η Κρετικ, που υπάρχει μια κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων της Κύπρου, και τώρα θα δείτε πώς δένονται τα δύο, ο αντιπρόεδρος αυτής της κρατικής εταιρείας στην Κύπρο, mm -hmm. είναι ο Σώνας Κασίνης, που είναι και αυτός στην Επιτροπή μας για το θέμα της ΑΟΣ που συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό. Άρα όλα αυτά δένουν και δείχνουν ότι έχουμε μια κοινή πορεία, αλλά προσέξτε μια κοινή πορεία σύγκληση και όχι παράλληλη. Άρα η ιδέα είναι ότι όντω με το timing που έχουμε, αν θέλετε, δημιουργήσει, βλέπουμε ότι υπάρχει μια υλοποίηση και τώρα περνάμε όντω στο στάδιο τη ε, σύγκλησης μεταξύ του Μέγαρου Μαξίμου και του Υπουργείου ε, ΥΠΕΚΑ. Λοιπόν, επειδή όταν... Ήρθε με πίτα στην επιφάνεια γιατί εσείς χρόνια ασχολείστε με το θέμα. Η υπόθεση της ΑΟΣ, πολλοί είπαν ότι αζολογείται σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, κάποιοι είπαν ότι κάποιοι έρχονται εδώ πέρα να μας προτείνουν φρούδες ελπίδες, αλλά δεν συνέβη αυτό, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί. Το τελευταίο που θα ήθελα απόψε να απαντήσετε, παρακαλώ πολύ, είναι πώς συνδέεται η ΑΟΣ της Ελλάδας με τη Μάλτα αφού υπάρχει η Ιταλία. Και εσεί προηγουμένω είπατε ότι αν μιλάμε για συνεκμετάλλευση, μιλάμε με την Ιταλία και με την Κύπρο. Δεν είπατε Μάλτα. Πώ ήρθε αυτό στην, στην, κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για Μάλτα. Επειδή διαβάζει. Τι εννοείται επειδή διαβάζει. ε, άλλοι δεν διαβάζουν, γι' αυτό δεν του έρχεται η ιδέα. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. και τώρα το λέω πιο πολύ για του άντρε. Όλοι οι άντρε που έχουν πάει στρατό θυμούνται ότι το FIR τη Ελλάδο είναι πολύ μεγάλο. Αυτό όμω που δεν ξέρουν γιατί είναι καινούριο το θέμα είναι ότι η ΑΟΣ τη Ελλάδο είναι πιο μεγάλη από το FIR τη Ελλάδο. Α, δεν συμπίπτει όπω τη Κύπρου. Όχι. Όχι. Ούτε τη Κύπρου συμπίπτει. Ε, η Κύπρου είναι μέσα. Είναι μέσα. Είναι μέσα, ναι, σωστά. Άρα, άμα δούμε λοιπόν το χάρτη. Ναι. Ε, και ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη ε, θα δείτε ότι ο χάρτης εκεί που είναι το κίτρινο μέρος είναι το FIR το οποίο FIR λόγω νομοθεσίες σε διεθνές πλαίσιο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι το πιο απλό. Άμα κοιτάξετε λοιπόν, έχετε πολύ λίγα σημεία με πολύ ευθείε. Άμα κοιτάξετε λοιπόν στο Ιόνιο, κοινότητα της Χρήτης, βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η ζώνη που είναι επιπλέον από την κίτρινη, η οποία είναι η ΑΟΣ που ξεπερνάει τα όρια. Αν λοιπόν σκεφτείτε τώρα ότι δεν είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο FIR μας, αλλά είναι αντιθέτως, είναι το FIR που είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, τότε θα σκεφτείτε ότι στη ζώνη επαφής ναι. που βρίσκεται με την ε, Ιταλία, Ιταλία, τότε έχουμε ένα κομμάτι που είναι εκτός από το FIR, ειδικά η ζώνη που είναι επαφής, αν σηκωθείτε και το δείξετε στους ακρότες, θα είναι νομίζω ακόμα καλύτερο. Θέλετε να το δείξω εγώ. Ναι, θέλω να το δείξετε με το δάχτυλό σα. Πολύ. Τη γωνία που είναι πιο κάτω, πιο κάτω. Όλο αυτό αυτή λέτε. είναι εδώ τη γωνία. Εδώ λοιπόν. Λοιπόν, σε αυτή τη γωνία βρίσκεστε στα όρια τη ΑΟΣ τη Ιταλία, τη Ελλάδο και τη Λιβύη. Άρα εδώ δεν μπαίνει κανένα. Ιταλία, Λιβύη, Ελλάδα. Ωραία. Μάλιστα. Άρα ε, τη Μάλτα τη βλέπετε στη γωνία. Ναι. Εδώ, μπράβο. Ε, θα μπορείτε να πείτε με τι σχέση έχει η Μάλτα. Αν δείξουμε τον επόμενο χάρτη. Μισό Μισό λεπτό. <laughs> το είπατε μόνο σα τώρα. Εδώ είναι το όριο τη ελληνική ΑΟΣ. Ναι. Δηλαδή το όριο, μάλλον, που συναντιέται η ΑΟΣ τη Ιταλία και τη Λιβύη. Που υφάπτεται. Μάλιστα. Η Μάλτα είναι εδώ. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση η ΑΟΣ. Δηλαδή. Σωστά. Ωραία. Άμα κοιτάξουμε λοιπόν τον επόμενο χάρτη. Ωραία. Τώρα βλέπετε ξανά τη Μάλτα στο κέντρο. Βλέπετε την ΑΟΣ τη Μάλτα σε ένα μικρό πλαίσιο, κάπω τριγωνικό. Ε... Άμα Αν θέλετε, μπορώ να σηκωθώ εγώ. Βεβαίω. Το Βέβαια. προτιμώ καλύτερα το εξηγήσετε Γιατί εδώ τώρα με πιάσατε φάουλ. Έχουμε τη Μάλτα εδώ. Ναι. Και έχουμε την ΑΟΣ τη Μάλτα εδώ. Αυτό το τρίγωνο. Το τρίγωνο, αυτό που έλεγα. Αυτό εδώ είναι το FIR τη Μάλτα. Άμα προσέξετε, το FIR τη Μάλτα καλύπτει και την Ιταλία όσο αφορά την ΑΟΣ και την Τινησία και τη Λιβύη και την Ελλάδα. Άμα ξαναθυμηθείτε το σημείο που είχατε βάλει το δάχτυλό σα, όλη αυτή η περιοχή είναι μέσα στο FIR τη Μάλτα. Άρα, άμα είναι μέσα στο FIR τη Μάλτα, σημαίνει ότι όταν έχουμε πλατφόρμα βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο και πηγαίνουμε, πηγαίνουμε, ερχόμαστε με ελικόπτερα όπως κάνουμε ήδη στην Κύπρο, θα πρέπει αυτά τα ελικόπτερα να περνάνε από το FIR της Μάλτας. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά συμπίπτει το FIR της Μάλτας το FIR της Μάλτας με το μέχ σημείο μέχρι... σημείο της ελληνικής... εδώ, μέχρι εδώ, ελληνικής... Μέχρι εδώ. Έρχεται και πολύ κοντά στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Εδώ. Άρα όλο αυτό το κομμάτι θα είναι ελληνική ΑΟΣ με FIR Μάλτας. Γι' αυτό μιλάμε για σύζευση και δεν μιλάμε για συμφωνία. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία όσο αφορά την ΑΟΣ, εφόσον οι δύο χώρε δεν έχουν κοινή εφαπτώμηση. Άρα, Άρα όμως... λέτε ότι κάνουμε ένα στάδιο καλή εξήγηση από τώρα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι: Ότι κοιτάξτε, επειδή αυτό προκύπτει με το FIR τη Μάλτα. Και εκεί βρίσκεται το ακροτελεύτιο όριο τη ΑΟΣ από αυτή την πλευρά. Ε, Καλύτερα να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, κάπω έτσι. Ακριβώ. Και πραγματικά ξέρετε, ένα ηγέτη ασχολείται με θέματα και βρίσκει λύσει πριν παρουσιαστούν τα προβλήματα. Γι' αυτό μετά μπορεί να πει ότι είναι. Άρα και τα ελληνικά media, με συγχωρείτε κύριε Λιγερέ μου, απόψε με αυτό που λέτε. Κακώ το μεταφράσαμε ότι έγινε λεκτική γκάφα τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Και τι δουλειά έχει η ΑΟΣ τη Μάλτα. Ωραία, με... ωραία, Ας το αναλύσουμε εντελώς. Στην ουσία τώρα, εδώ βλέπετε... ο Πρωθυπουργό μιλούσε για το γεγονός που εσείς αναλύσατε τώρα. Ναι, αλλά μπορούμε να, μπούμε, να είμαστε ακριβέστεροι. Στην πραγματικότητα όταν κοιτάζετε τον χάρτη μπορείτε να δείτε τι. Μπορείτε να δείτε ότι έχουμε το ανάλογο φαινόμενο με το ΕΦΑΙΑ της Ιταλίας και με το ΕΦΑΙΑ της Λιβύης και με το ΕΦΑΙΑ της Αιγύπτου. Αλλά αυτές οι χώρες ούτως ή άλλως θα είναι σε ένα πλαίσιο, θα είναι σε ένα πλαίσιο ΑΟΣ. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα η μόνη χώρα που δεν έχει πλαίσιο οριοθέτηση ΑΟΣ, αλλά έχει ζώνη επαφή με ΕΦΑΙΑΡ, είναι ακριβώ η Μάλτα. Α, Γι' αυτό μιλάμε λοιπόν για σύζευση με τη Μάλτα, διότι όπω το κάνουμε τώρα με την πλατφόρμα, πρέπει να πηγαίνουμε, ερχόμαστε με ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα δεν θα είναι υποβρύχια. Άρα πρέπει να εξηγήσουμε στη Μάλτα ότι εμεί ω Έλληνε δεν είναι ότι ξαφνικά θα καταπατήσουμε το FIR μα και θα πηγαίνει να ερχόμαστε στη δική σα ζώνη. Αλλά πρέπει να καταλάβετε και εσεί στη Μάλτα και το καταλαβαίνουν απόλυτα ότι επειδή το κοίτασμα βρίσκεται σε αυτή την περιοχή, εμεί λέμε ότι κάνουμε μια σύζευση. Εξηγούμε λοιπόν ο ένα τον άλλον τι γίνεται, για να ξέρουν στη Μάλτα ότι εκεί πέρα μιλάμε για την ΑΟΣ και μόνο και δεν μιλάμε βέβαια για αλλαγή τη χρήση του εναέριου χώρου. Αυτό Στη δική μας πλευρά, στη δική μας αεροπορία Είναι εξηγήσιμο πια Όχι μόνο είναι εξηγήσιμο Γιατί δηλαδή βλέπω ότι τα πιάνετε και γρήγορα μετά ε, Στην πραγματικότητα πρέπει να ξέρετε ότι στο ΓΕΘΑ ναι. Κάνουμε ήδη σεμινάρια για την αεροπορία Για να ξέρει η αεροπορία πώς θα χειριστεί Όλες τις ζώνες που θα είναι εκτός F.I.R Αλλά θα είναι με ελληνική ΑΟΣ Και να ξέρετε ότι μετά από την Κρήτη, θα πάω ειδικά στο Βόλο για να εξηγήσω και αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες και σε πολεμικές μοίρε, γιατί πρέπει να ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο, γιατί αυτόν το χάρτη πρέπει να τον έχουν στο μυαλό τους. Οι αεροπόροι έχουν το FIR στο μυαλό τους σχεδόν αυτόματα. Το θέμα της ΑΟΣ, επειδή είναι καινούριο, δεν το έχουν αυτόματα και θέλουν να έχουν εξηγήσει ξεκάθαρες όπου να τους λένε Μπορεί να πα εκεί, δεν μπορεί να πα εκεί. Αν πηγαίνει, είναι λόγω σύζευση, είναι λόγω συμφωνία ή λόγω. Αποκλειστικότητα. Χρειάζεται αυτό η ειδική συμφωνία με τη Μάλτα να υπάρξει, θα σα πει κάποιο. Υπάρχει μια. Ναι. Μην λέτε συμφωνία, γιατί ξαναμπαίνουμε στο πλαίσιο τη ΑΟΣ. Αυτό οφείλω να το ρωτήσω εγώ. Όμως. Ναι, Δηλαδή δεν... θα σα πει κάποιο, ποιο μα διασφαλίζει, κύριε Λιγερέμ, ότι αύριο δεν αλλάζει η κατάσταση στη Μάλτα, Ε, και θα, επειδή θα, έχουν το FIR. Θα είναι, θα είναι ναι, ναι, αν θέλετε. Ναι. Μια, θα είναι μια σύμβαση που αφορά το FIR και όχι την ΑΟΣ. Γιατί το FIR τη Ελλάδα με το FIR τη Μάλτα ακουμπάν το ένα το άλλο. Ωραία. Ερώτηση τότε πιο πονηρή. Και οι πονηρέ μου αρέσουν. Δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο και ένα εντό εισαγωγικών δεδικασμένο σε σχέση με το FIR Αθηνών και το FIR ε, τη Τουρκία τη Αγκύρα. Όχι, όχι. Πρώτα όχι. απ' όλα για να υπάρχει δεδικασμένο πρέπει να υπάρχει δικαστήριο. Ναι, εντάξει. Όταν λέω δεδικασμένο και εκτιμένο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επειδή αφού, καταλάβω, αφού τα βρήκαμε με τη Μάλτα ναι. στο FIR, ε, δεν μπορεί η Τουρκία να φωνάζει γιατί βλέπω εκεί νότιο-ανατολικά τώρα, ναι. στην ΑΟΣ και φτάνοντας προς Καστελόριζο, τα έχετε πει δεκάδες φορές, ότι εκεί θα υπάρχει ένα θέμα με την Τουρκία σχέση και με την ΑΟΣ και με το FIR, έτσι δεν είναι. Όχι. Όχι. Είναι, Για εξηγήστε. είναι, είναι, είναι ανάποδο. Γιατί δηλαδή, άμα κοιτάξετε, σε αυτή την περιοχή όλη η ΑΟΣ είναι εντός του FIR. Αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε να γίνει ακριβώς το ανάποδο να ζητήσει η Τουρκία από την Ελλάδα αν θέλει να πάει στι σμίτε που είναι κοντά στο Καστελόριζο, που είναι στη δική τη ΑΟΣ, να πει, ξέρετε, εγώ θα περνάω από εδώ, αλλά δεν αμφισβητώ το δικό σα το FIR, ακριβώ όπω κάνουμε τώρα με τη Μάλτα. Αυτό όμω δεν είναι δεδικασμένο, γιατί είναι ανεξάρτητε αποφάσει. Ε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Μάλτα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο και η Ιταλία, το ίδιο και η Ελλάδα, το ίδιο βέβαια και η Κύπρο. Σε αυτό το ενίο πλαίσιο ευρωπαϊκό, παίζουμε και με τα FIR, τα οποία έχουν μια συνεκτικότητα. Και παίζουμε και με τη Σαό που έχουν μια συνεκτικότητα, αλλά όχι όσο αφορά τη Μάλτα. Άρα, κάνουμε τη σύζευση και δένουμε με τριπλό τρόπο όλο αυτό το πλαίσιο. Και γίνεται και καθαρά ευρωπαϊκή υπόθεση γεωπολιτικά. Ε, Εντελώ. Πείτε μου και κάτι ακόμα μια και έχουμε αυτό το χάρτη έτσι. Στα νότια με του γείτονε, τι γίνεται, Γιατί με τη Λιβύη φαίνεται ναι. να έχει κολλήσει λίγο το πράγμα, την προτροπή και άλλων. Ναι. Και ναι, εντάξει, θα σα πει κάποιο από μέσα, από τη δική μα πλευρά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πάνω στο όριο δεν κάνουμε και επειδή έχω ακούσει πολλά σενάρια που λένε ότι εκεί ενδεχομένω να έχουν μεγαλύτερα κοιτάσματα, τι γίνεται, γιατί μπλοκάρει εκεί τώρα. Πρώτα απ' όλα δεν μπλοκάρει. Γιατί για να μπλοκάρει κάτι πρέπει να έχει γίνει κάτι. Άρα, το θέμα με τη Λιβύη είναι πολύ απλό. Η εταιρεία PGS, όπω βλέπετε ακόμα στο χάρτη, έχει πάει στη μέση, μέχρι τη μέση γραμμή και στην Αλβανία και στην Ιταλία και στη Λιβύη. Και δεν υπήρχε καμία παρατήρηση από κανένα από αυτά τα τρία κράτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν θυμάστε mm -hmm. το 2006 η ε, Λιβύη είχε βγάλει οικόπεδα για ε, ε, εκμετάλλευση τα οποία καταπατούσαν την Κρήτη στη γωνία προς τα Χανιά και έβαζαν μέσα όλη τη Γάβδο. Αυτό λοιπόν υπήρχε ένα διάβημα τότε το 2006 και δεν έγινε πια τίποτα το έβγαλαν Τώρα λοιπόν εμείς ανάποδα... Πηγαίνουμε ακριβώ μέχρι τη μέση γραμμή. Να παρακαλέσω εγώ το σκηνοθέτη που είναι ένα γράφημα που έχει χρησιμοποιήσει ο κ. Λιγερό Γάβδο και Λιβύη για να δούμε και την αξία τη Γάβδου. Αν, αν μπορεί να το βρει. Ελάτε, συνεχίστε αυτό που λέγατε. Συγγνώμη. Να το. Δικό σα καρύφημα ήταν αυτό. Ναι. Άρα, εδώ το βλέπετε ακριβώ. Άμα κοιτάξετε τη Γάβδο, εδώ είναι τα διαγράμματα Βορονόη, από κάτω έχετε τη Λιβύη, πάνω έχετε την Κρήτη και βλέπετε λοιπόν τη σημασία τη Γάβδου όσο αφορά την Αό. Όταν είχαν εκδώσει το mm -hmm. Πλαίσιο το δικό του το 2006, είχαν απορροφήσει τη Γάβδο και ένα κομμάτι από την Κρήτη, όπω εξηγούσα. Φανταστείτε μια γωνία που μπαίνει στο πάνω μέρο. Αυτό έγινε διάβημα και δεν έγινε τίποτα. Τώρα, αν επανέλθουμε στον προηγούμενο χάρτη ναι. και δούμε ότι η PGS πήγε μέχρι τη μέση γραμμή χωρί καμία παρατήρηση. Πάμε στον προηγούμενο χάρτη, αν είναι εφικτό, παρακαλώ. Δεν δηλαδή... έκανε καμία παρατήρηση όσο αφορά αυτή τη ζώνη έρευνα για τα σεισμικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η Λιβύη ήδη αποδέχεται de facto και όχι de jure ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται ακριβώς το ίδιο και με την Αίγυπτο όπου η Αίγυπτος το 2012 έβγαλε οικόπεδα για εκμετάλλευση και τα οικόπεδα αυτά εφάπτονται ακριβώς πάνω στην ελληνική ΑΟΣ χωρί να μπαίνουν μέσα ενώ αν η Αίγυπτος Διαφωνούσε με το θέμα του Καστελορίζου, θα έμπαιναν μέσα, γιατί είναι σαν να βγάζεται το Καστελορίζο, mm -hmm. άρα η ακτή για τη μέση γραμμή πηγαίνει προ την Τουρκία. Άρα θα είχε ανέβει πιο πάνω. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ότι οι χώρε που βρίσκονται κάτω από την Κρήτη, επειδή μιλάμε και ειδικά για την Κρήτη, είναι χώρε οι οποίε από τη μία πλευρά έχουν αποδεχτεί ότι πάμε μέχρι τη μέση γραμμή και από την άλλη για την Αίγυπτο, δεν πηγαίνουν πέρα από τη μέση γραμμή. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ καλή προετοιμασία για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι η συμφωνία de jure με μια γραπτή οριοθέτηση. Εσιοδοξείτε κύριε Λιγερέ ότι θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα πια η υπόθεση της ΑΟΣ. Ναι, γιατί βέβαια. πολλοί λένε ότι δεν την έχουμε ακόμη την ανακήρυξη. Εδώ όμως εσείς ξεδιπλώνετε ολόκληρη στρατηγική. Πώ βήμα-βήμα γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται βήμα-βήμα. Απλώ πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε και στην Ελλάδα. Άρα, ε, έχουμε και τα κομματικά και τα ισοκομματικά και αυτά, αν θέλετε, καθυστερούν τη διαδικασία. Αλλά πάνω σε στρατηγικό επίπεδο δεν αλλάζει απολύτω τίποτα και προχωράμε βήμα προς βήμα. Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι να πηγαίνει γρήγορα και να επιστέψει ακόμα πιο γρήγορα επειδή έχει δεχτεί μια επίθεση. Είναι να προετοιμάζει το έδαφο και να μην μπορεί να πα πίσω. Γιατί αυτό που έχει σημασία την ΑΟΣ είναι ότι μιλάμε για μια, αν θέλετε,. Μη αναστρέψιμη διαδικασία. Δηλαδή η Ελλάδα θα έχει ΑΟΣ και επειδή θα έχει ΑΟΣ μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Αυτό είναι μια δημιουργία αλλαγή φάση. Μη αναστρέψιμη διαδικασία. Μόνο οι μη αναστρέψιμιε διαδικασίε σα επιτρέπουν να έχετε εξέλιξη. Οι αναστρέψιμε μπορείτε να πείτε εντάξει, επιστρέφω στο προηγούμενο. Άρα εσεί λέτε σήμερα στον Ελλήνο ότι η ΑΟΣ έχει μπει στη ζωή μα πια. Αυτό νομίζω. Μπορεί ότι... να μην το έχουμε φραστικά ακούσει. Ναι. Ε ναι Και όχι μόνο αυτό. Έχει μπει στη ζωή μας, έχει μπει στη σκέψη μας, έχει μπει στη σκέψη και των αντιπαλών μας, όσον αφορά το γειτονικό πλαίσιο, και των συμμάχων μας και τώρα σκέφτονται μέσω της ΑΟΣ και όχι ε, μέσω ε, μόνο και μόνο των ε, συνόρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί παίζουμε σε άλλη σκακέρα. Η σκακέρα έχει αλλάξει και εμείς απλώς... Επειδή αγαπούμε πολύ το σκάκι, προετοιμάζουμε τα ανοίγματά μα και δεν κάνουμε κινήσει άσκοπε και μετά να κάνουμε διορθωτικέ κινήσει. Γι' αυτό σα λέω ότι όταν αναλύθηκε ω φραστική γκάφα mm -hmm. το θέμα τη σύζευση, θα ήταν καλό να κοιτάζουν καλύτερα το σκάκι και να κοιτάξουν πώ έχει παιχτεί το άνοιγμα και τώρα με αυτά που εξηγήσαμε και σε αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο. Πείτε μου κάτι, ο Πρωθυπουργό τη θεσμική ιδιότητα είναι προφανέ ότι και βλέπει και σα ακούει και κατανοεί. Το ξεδιπλώσατε. Οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, γιατί εδώ μιλάμε για εθνική υπόθεση. Δεν μιλάμε για υπόθεση ούτε του Νίκου Λιγερού, ούτε του Αντώνη Σαμαρά, ούτε του Γιώργου Σαχίνη, ούτε του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Οι υπόλοιποι αρχηγοί έχουν ζητήσει ενημέρωση. Ναι, βεβαίω. Και έχετε αντιληφθεί ότι αρχίζουν πέρα από τι διαφορέ που έχουν. Αυτό εντάξει. Να αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι το. Πρώτα απ' νο... όλα πρώτα, πρώτα πρώτα πρέπει να καταλάβετε, όπω το λέτε και συγκεκριμένα, ότι τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτω αν έχουν mm -hmm. διαφορέ σε άλλα σημεία, τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά, γιατί κάθε κόμμα πρέπει να έχει και την άποψή του στον πολιτικό χώρο. Αλλά τα περισσότερα κόμματα τώρα είναι θετικά προ την ΑΟΣ και έχουν αντιληφθεί ότι είναι ένα εθνικό θέμα. Άρα, ένα κομματικό πλαίσιο είναι καλό όταν έχουμε δημοκρατία. Και πρέπει να υπάρχει, γιατί αλλιώς ήταν μια δικτατορία και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας κομματικός και διακομματικός διάλογος, αλλά πρέπει επιπλέον και τα κόμματα να εντοπίζουν ότι μερικά στοιχεία είναι εθνικά. Και αυτά τα εθνικά πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση. Εδώ το βλέπουμε επί του πρακτέου. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα η θέσπιση της ΑΟΣ θα γίνει με ψηφοφορία στη Βουλή. Στη Βουλή. Δεν είναι ο πρωθυπουργό που μόνο του θα πει: Εγώ ψηφίζω, είμαστε μια χαρά. Θα είναι μέσω τη Βουλή. Άρα, έχουμε 300 βουλευτέ από όλου του χώρου. Αυτοί οι βουλευτέ, επειδή εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι έχω ενημερώσει προσωπικά 40 σε briefing, mm -hmm. μπορώ να σα πω ότι επειδή είναι από όλου του χώρου, ξέρουν ακριβώ τι είναι η ΑΟΣ. Γιατί το θέμα μου εμένα ω στρατηγιστής είναι το εξή. Ο πολιτικό δεν μπορεί να είναι. Ειδικό τη ΑΟΣ χωρί να υπάρχει ενημέρωση. Σωστό. Όμω είναι αυτό που θα πάρει την απόφαση. Δεν είναι ούτε ο Γιώργο ούτε ο Νίκο. Και την ώρα τη ψηφοφορία πρέπει να έχει αυτέ τι γνώσει για να μπορεί να πει ότι σύζευση είναι σωστό. Ότι αυτό με τη Μάλτα είναι σωστό. Ότι το ευρωπαϊκό ομπρέλα έχει νόημα. Ότι να γίνει ανακήρυξη έχει νόημα. Όλα αυτά μπαίνουν, αν θέλετε, στην φαρέτρα του και μπορεί μετά να σκεφτεί. Κάνει στοχευμένα την επιλογή του. Θέλω να πάμε στην. Τελευταία διακοπή για απόψε ω εξή. Έχουν έρθει οι Νορβηγοί. Ναι. Και νοτίω τη Κρήτη. Σωστά. Και βορείος τη Κρήτη. Ε, περιμένουμε τι επίσημε ανακοινώσει. Ήδη έχουμε εικόνα τι έχει γίνει στο Ιόνιο. Αρχίζει το Υπουργείο και, και δίνει στοιχεία. Σωστά. Ε, μιλάμε επίση και για κάποιου διαγωνισμού που έχουν μπει μπροστά στην περιοχή του Κατακόλου. Οπό, 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 οπό. Παρακαλώ. Αυτό δεν είναι ΑΟΣ. Όχι, 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 δεν μιλάω για την ΑΟΣ. Άλλο Θέλω να μου πείτε στο μέτρο του εφικτού, γιατί αντιλαμβάνομαι, αλλά έχετε πλήρη εικόνα στοιχείων, αν η αίσθηση που είχατε πριν δύο χρόνια, όταν ανοίγαμε εδώ τουλάχιστον εσεί χρόνια, αλλά όταν ανοίγαμε εδώ το φάκελο, ότι υπάρχουν ποσότητε υδρογονάνθρακα, φυσικό αέριο, μεγάλε που μπορούν να δώσουν απαντήσει σε πολλά ζητήματα τη χώρα και ιδίω νοτίω τη Κρήτη, ισχύει, ενισχύθηκε από αυτέ τι μετρήσει, γιατί ξέρω ότι έχετε άμεση εικόνα του τι. Δεδομένα επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ. Ό,τι και να πω, ναι. ό και να πω ε, έχει σημασία τι έχει πει ο αντιπρόεδρο τη PGS. Αυτό είπε ξεκάθαρα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Άρα αυτό το ανακοίνωσε μόνο όταν τέλειωσαν τι πρώτε συλλογέ και για να μπορέσει να το πει. Τώρα σα απαντάω επιστημονικά: Για να μπορέσει να το πει, ενώ είμαστε σε μια φάση fast track, δηλαδή γρήγορε διαδικασίε με 12.431 χιλιόμετρα σεισμική έρευνα αυτό σημαίνει ότι μιλάει περισσότερο για φυσικό αέριο παρά για πετρέλαιο. Γιατί δηλαδή το διαφορικό που γίνεται σε σχέση mm -hmm. με το αέριο και το υγρό είναι ότι εντεπίζεται πιο εύκολα με τη σεισμική έρευνα το φυσικό αέριο και ποια είναι η μεγάλη ποσότητα από το πετρέλαιο που μοιάζει για τα σεισμικά με νερό. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι αυτό το έχει ανακοινώσει και ο, ο Υπουργός ΥΠΕ� που είπε ξεκάθαρα ότι έχουμε όντω όχι μόνο προοπτικέ, αλλά τώρα έχουμε δεδομένα. Και μάλιστα, για να το συμπληρώσω, έχετε παρατηρήσει ότι αυτή την περίοδο, μετά από τι 106 ημέρε τη έρευνα τη PGS, δεν υπάρχει πια κανένα που να εμφανίζεται στη τηλεόραση για να πει ότι δεν υπάρχουν υδρογονάθικε. Άρα, τι θέλω να σα πω. Αντί να δίνετε έναν αγώνα, ακόμα και προσωπικό, για την ενημέρωση, μερικέ φορέ είναι καλό να περιμένετε 106 ημέρε. Ωραία απάντηση μου δώσατε. Πείτε μου όμω κάτι για την Κρήτη, γιατί στην Κρήτη είστε νοτίο. Τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή. Έχω μια πολύ καλή εικόνα. Και έχει μια, όχι μόνο έχουμε επιβεβαιωτική εικόνα σε σχέση με τα δεδομένα που είχαμε από πριν, για τα οποία μίλαγε ήδη ο Αλάν Μπορντό για 12 χρόνια ήταν σύμβουλο στα ΕΛΠΕ και έλεγε: Παι, Παιδιά, έχετε πολλού υδρογονάθηκε νότια τη Κρήτη, κάνετε κάτι. Έμεινε 12 χρόνια, τον αφήσαμε να βγει στη σύνταξη και ευτυχώ που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ηλία Κονοφάγο και τον Αντώνη Φόσχολο που συνέχισαν αυτήν την πορεία και τώρα βλέπουμε ότι τα κοιτάσματα νότια της Ιεράπετρας υπάρχει μεγάλο κοίτασμα πολύ πιο κάτω όσο αφορά τη μέση γραμμή είδατε και με τη γωνία αυτό που είδαμε άρα έχουμε αυτές τις εικόνες και δεν αλλάζει απολύτω τίποτα στη στρατηγική, αντιθέτω την ενισχύει. Την ενισχύει. Εσεί είχατε πει σε μια ραδιοφωνική συνομιλία που είχαμε, δεν ήσασταν τότε στο Ηρακλή, ότι. Μα κύριε Σαχινίδη, ξένε εταιρείε πετρελαϊκέ αγοράζουν χάρτε. Σωστά. Ισχύει αυτό. Α, όχι μόνο ισχύει, μπορώ να σα πω ότι είναι η Total και η ExxonMobil. Καλά, αγοράζουν χάρτε. Ακόμη δεν τον είδαμε. Παναγιώτη τον ε, βαφτίσαμε, θα σα πει κάποιο. Όχι, είναι επειδή, επειδή δεν γνωρίζουν καλά τον τομέα. Ναι. Στην πραγματικότητα, στον τομέα, οι χάρτε με τα σεισμικά μεταφέρονται βέβαια όλα αυτά ηλεκτρονικά και κάθε φορά γίνεται η πρώτη ανάλυση. Άρα εγώ χρησιμοποιώ πιο πολύ η ιδέα, επειδή είμαστε και στην τηλεόραση του Zoom, δηλαδή δίνουμε μια, έναν πρώτο χάρτη, ο οποίο δεν έχει μεγάλη ακρίβεια, και μετά δίνουμε δεύτερο χάρτη που έχει καλύτερη ακρίβεια. Άρα, σιγά σιγά μπαίνουμε στον τελικό χάρτη που δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερη ανάλυση, γιατί μετά αρχίζει να κάνει pixelization. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι όταν η εταιρεία ξέρει τον τομέα και έχει και αυτή σεισμικά δεδομένα, γιατί δηλαδή μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν σεισμικά δεδομένα από πριν, τα διασταυρώνει, δεν είναι τυχαίο που η Total, ενώ το καράβι της PGS είχε τελειώσει στο Ιόνιο και βρισκόταν νότια της Χρήτης, είπε ξαναπηγαίνετε στο Ιόνιο. Ούτε είναι τυχαίο, εφόσον τέλειωσε τη δεύτερη φορά με το Ιόνιο, είπε ξαναπάτε στην Κρήτη. Δηλαδή σας υπενθυμίζω ότι το αρχικό συμβόλαιο έλεγε για νότια της Κρήτης 40-40, δηλαδή 40 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα. Mm -hmm. Και για το Ιόνιο έλεγε 10-10. Όμως, άμα κοιτάξετε την πυκνότητα των γραμμών, είναι μεγαλύτερη, γιατί το αρχικό συμβόλαιο προέβλεπε μόνο 8.000 χιλιόμετρα. Κάναμε επιπλέον 4.000 χιλιόμετρα. Αυτό δεν είναι τυχαίο και είναι απλώς μια διασταύρωση δεδομένων. Άρα οι εταιρείε ήδη ενδιαφέρονται, ζήτησαν να πάνε πιο πέρα και προσέξτε, Χωρί να έχουν καμία ασφάλεια, με την έννοια ότι ούτω ή άλλω θα γίνει ο διαγωνισμό, εφόσον γίνει η θα γινει ο διαγωνισμο εφοσον γινει η θέσπιση και η τεμάχηση, και μετά θα περάσουμε σε έναν διαγωνισμό όπω έκανε ακριβώ η Κύπρος, Κύπρος, που για τα 12 οικόπεδα είχε στον διαγωνισμό 33 κοινοπραξίε. Αυτό όμω που έχει μεγάλη σημασία για μα και για του Έλληνε είναι να καταλάβουν ότι ενώ είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η τελική φάση, έχουμε ήδη ενδιαφέρον από τις εταιρείε που έχουν υψηλές προδιαγραφές, γιατί όπως καταλαβαίνετε για κοιτάσματα offshore δεν μπαίνει όποιος να είναι. Υπενθυμίζω λίγο τα νούμερα, ένα γεωτρύπανο αξίζει 1,2 δις. Ε, η ενοικίαση της πλατφόρμας είναι 450.000 την ημέρα για το φυσικό αέριο και 600.000 για το πετρέλαιο. Όταν βλέπετε λοιπόν τέτοια νούμερα. Προφανώς δε... δεν κάνουν πλάκα, ούτε τζόγο. Δε, ούτε δεν μπορούν. Τζόγο κάνουν στην πραγματικότητα με την έννοια Στη ότι μέση. προσπαθούν δε... να, να ναι. βρουν πού θα είναι τα κοιτάσματα, πού συμφέρονται. Αλλά αυτό που έχει κοιτασματα που συμφερει σημασία είναι ότι. Τώρα έχει εξελιχθεί ο τομέα και κάνουμε πολύ σεισμικέ έρευνε πριν τη γεώτρηση. Και να καταλάβετε τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι γεωτρήσει έχουν γίνει πολλέ και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Άμα κοιτάξετε όμω πόσε είναι εμπορεύσιμε, είναι λιγότερε. Όταν κοιτάζετε τώρα τι έχει γίνει στο Ισραήλ, είναι 9 γεωτρήσει, 9 εμπορεύσιμε. Όταν κοιτάζετε στην Κύπρο, είναι μία γεώτρηση, μία εμπορεύσιμη. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τώρα έχουμε τόσα πολλά και επιστημονικά και τεχνικά συστήματα που όταν πάμε για τρύπα, πάμε για τρύπα που θα είναι εμπορεύσιμη και όχι απλώ για τρύπα για να βρούμε λίγο φυσικό αέριο. Κρατήστε το, πάμε στην τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε. Η επιστροφή σε αντιθέσει, τελευταίο μέρο απόψε με τον κύριο Νίκο Λιγερό. Άρα δεν αγοράζουν τυχαία του χάρτε οι μεγάλε πετρελαϊκέ εταιρείε. Μέσα σε όλα αυτά, κύριε Λιγερέ, θέλω να υπενθυμίσω ότι για πρώτη φορά, εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον, συνομιλώντα μαζί, είχατε πει ότι ξέρετε, εκτό να το πω απλά από τα κοινά αποθέματα, τα συμβατικά. Πει, τα συμβατικά, έχουμε και άλλα ιδρύτες, Αλλά αφήστε το αυτό το κεφάλαιο, γιατί κάποιοι θα μου πούνε ότι η τεχνολογία, λέγατε τότε, δεν έχει προοδεύσει, δεν είναι. Θέλει βάθο χρόνου, ωραία. Α μιλήσουμε για τα συμβατικά. Είχατε πει. Ξαφνικά φέτο επανέρχεστε και μαζί με εσά, αν αντιλήφθηκα σωστά, γιατί είστε ατύπως σύμβουλοι του Πρωθυπουργού. Επανέρχεται και η ελληνική κυβέρνηση στο πιο επίσημο σημείο, στη Σύνοδο Κορυφή. Και αναφέρεται και στα μη συμβατικά αποθέματα. Στου ιδρύτε. Ιδρύτε μεθανίου. Ναι. Τι έγινε ξαφνικά. Το ξαφνικό, αν θέλετε, στον τομέα προέρχεται από την Ιαπωνία. Δηλαδή, κανονικά, για τους ιδρύτες Μεθανίου θεωρούσαμε ότι με την τεχνολογία που είχαν αναπτύξει στην Αμερική και στον Καναδά θα είχαμε πραγματικά μια εμπορεύσιμη φάση γύρω στα 20-25 χρόνια. Οι Ιάπωνες, αναφερθήκαμε σε αυτούς με το Φουκουσίμα, yeah. είχαν το πρόβλημα με το πυρηνικό και αποφάσισαν κυβερνητικά και πολιτικά να πούνε ότι ε, τώρα θα επενδύσουμε σε άλλη μορφή ενέργεια. Σταματάμε οτιδήποτε είναι με πυρηνικού ανταγωνιστήρε. Και ξαφνικά λοιπόν έκαναν μια έντονη έρευνα όσο αφορά του ιδρύτε μεθανείου. Γιατί επαναλαμβάνω κάθε φορά, ιδρύτε μεθανείου δεν μπορεί να πείτε μόνο ιδρύτε. Γιατί είναι ένα μόριο από μεθάνιο το οποίο είναι εγκλωβισμένο σε μόρια νερού και λόγω τη πίεση και τη θερμοκρατική συνθήκε ε, βρίσκεται σε μορφή πάγου. Αυτό είναι ο ιδρύτη μεθανίου. Γιατί έχουμε και άλλου ιδρύτε. Αυτοί που μα ενδιαφέρουν εμά είναι οι ιδρύτε μεθανίου. Τα ονομάζουμε αυτά μη συμβατικά αποθέματα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έκανε η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία βρήκε κοίτασμα με ιδρύτε μεθανίου μακριά από την ακτή τη 50 χιλιόμετρα. Ελπίζω τώρα να καταλαβαίνετε ότι αμέσω περνάμε σε πλαίσιο αοζικό, και αυτό σημαίνει τι πρακτικά σημαίνει ότι βρίσκουν ένα κοίτασμα σε ε, βάθος Στην Για θα μας... Όχι, όχι, όχι. όχι, αλλιώς είχαμε άλλο θέμα Ναι, λοιπόν, γι' αυτό ε, <laughs> ε, <laughs> Βρίσκουν <laughs> λοιπόν στα 50 χιλιόμετρα και βάθος 1 χιλιόμετρο ιδρύτες μεθανίου που επιτρέπουν στην Ιαπωνία να έχει ενεργειακή κατανάλωση 11 χρόνια Η ενεργειακή κατανάλωση Τη Ιαπωνία, η οποία είναι από τι μεγαλύτερε στον κόσμο, γιατί δεν έχουν καθόλου φυσικό αέριο και πετρέλαιο επιτόπου. Ποια είναι η κοινοτομία, η κοινοτομία ότι βρήκαν έναν νέο τρόπο να κάνουν εξόρυξη με του ιδρύτε μεθανίου, γιατί αντί, όταν φανταστείτε τώρα ένα σπήλαιο mm. που στο πάνω μέρο έχει πάγο και από κάτω έχει αέριο. Είναι συνήθω αυτό. Οι Αμερικανοί και οι Καναδοί ε, κάναν την γεώτρηση, χτυπώντα, αν θέλετε, τον πάγο, τον ιδρύτη μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακο σε υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία, έτσι ώστε να λιώσει ο πάγο. Όταν κοίταξαν αυτά τα αποτελέσματα, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά και προσπαθούσαν να βρουν κάτι άλλο. Οι Ιάπωνε σκέφτηκαν κάτι το πολύ θεαματικό, γιατί είναι πολύ απλό, είναι μια καινοτομία, αλλά εφόσον την εξηγούμε την καινοτομία, λέμε μα πώ δεν το σκέφτηκαν όλοι οι άλλοι. Αλλά ξεχνάμε βέβαια ότι όταν έχουμε και στα μαθηματικά ονόματα για θεωρήματα, δεν είναι επειδή είναι εύκολα, είναι επειδή οι προηγούμενοι δεν τα βρήκαν. Άρα πάνε πιο κάτω από τον πάγο και πηγαίνουν κατευθείαν στο αέριο. Ρουφούν το αέριο, που αυτό μπορούν να το κάνουν πολύ εύκολα, αυτό αλλάζει τι θερμοδυναμικέ συνθήκε και αρχίζει να λιώνει ο πάγο. Άρα ξαναρουφούν μόνο αέριο και δεν ασχολούνται με τον πάγο. Ο πάγο μετατρέπεται σε αέριο και τότε το τραβάνε. Είναι και πιο εύκολο και για το θέμα τη άνληση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι Ιάπωνε απέδειξαν ότι θα είμαστε σε φάση εμπορεύσιμη για του ιδρύτε μεθανίου στην Ιαπωνία σε πέντε χρόνια. Σε πέντε. Ενώ υπολογίζαμε μια εικοσαετία με την προηγούμενη. Ναι. Άρα, για αυτό το λόγο. Ε, αναγκαστήκαμε και στο Επιτροπή να κάνουμε μία νέα έκθεση όπου ήμασταν ακόμα πιο συγκεκριμένοι για το θέμα των ιδρυτών. Αναφερθήκαμε ειδικά στο θέμα της Ιαπωνίας και είπαμε ότι είναι ένα πράγμα πολύ σοβαρό που το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Αν επιπλέον κοιτάξετε έναν χάρτη θα δείτε ότι άμα βάλετε την ελληνική ΑΟΣ, όπως το βλέπετε εδώ, θα δείτε ότι οι ιδρύτες μεθανίου υπάρχουν βέβαια και στην περιοχή όπως το βλέπετε κάτω από την Κρήτη, ενώ βλέπετε το Αιγαίο είναι μαύρο, εντάξει. Mm. Λοιπόν, ε, άμα δείτε λοιπόν Ιόνιο και Νότια της Κρήτης και Ελεκάνη ροδότου το βλέπετε ότι όντω έχουμε ιδρύτες μεθανίου. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα τι είναι. Είναι ότι το ποσοστό από τους ιδρύτες μεθανίου που βρίσκεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο είναι μέσα στην Ελληνική ΑΟΣ. Α, και δηλαδή η μεγάλη αποθήκη ιδρυτών μεθανείου είναι η Ελλάδα, αυτό μας βλέπετε, για την Ευρωπαϊκή, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση. Ναι, γιατί το βλέπετε και από κάτω, όπως έχετε για την Αίγυπτο και, την, και τη Λιβύη, ότι υπάρχει βέβαια και από κάτω από τη γραμμή. Αλλά αν κοιτάξετε τι είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο και βλέπετε ότι ξανά εγώ άνοιξα την ομπρέλα, ξαφνικά λένε Μήπω είναι και πολύ πιο σημαντικό. Και όπω η Ιαπωνία προχώρησε, ξαφνικά βλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφή να είναι η Ελλάδα που λέει θα ήταν καλό να ασχοληθούμε και με ιδρύτε μεθανίου. Και αυτό να γίνεται αποδεκτό και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σε επίσημο κείμενο Ευρωπαϊκό. Δηλαδή, εμεί του ανοίξαμε τη βεντάλια ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι. Είναι το εξή. Είναι ότι άμα δεν κάνουμε καθόλου άο και μείνουμε με τη μιζέρια μα στα έξι ναυτικά μίλια τα βλέπετε πού είναι τα έξι ναυτικά μίλια. Είναι πολύ απλό. Δεν έχετε πρόσβαση σε κανέναν ιδρύτη μεθανείο. Άρα, άμα δεν υπάρχει αυτό το άνοιγμα δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα που είναι εκτός. Μόλις παίζουμε εμείς και λέμε προσέξτε, εμείς θα κάνουμε ΑΟΣ. Επιπλέον, μια που το παρατηρήσετε ότι θα κάνουμε ΑΟΣ να ξέρετε ότι έχουμε ήδη γεωλογικά, που έχει προτείνει mm -hmm. εδώ και καιρό ο Αντώνης Φόσχολος αλλά ε, ο Αντώνη, ε, επειδή ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε, δεν ήξερε με μεγάλη ακρίβεια πού πηγαίνει η ΑΟΣ τη Ελλάδο. Άρα το έλεγε έτσι γενικά, χωρί όμω να έχει υπολογίσει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην Ελλάδα. Στην ελληνική ΑΟΣ, και όχι στην Ελλάδα βέβαια, την υπηρετική. Αυτό δίνει μεγάλη σημασία στο όλο πλαίσιο και στο όλο εγχείρημα, γιατί θέλει να πει ότι το γεωπολιτικό αλλάζει μέσω τη γεωοικονομία οι ιδρύτε μεθανιού ανοίγουν άλλη οπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πούμε. Εντελώς. Έτσι, Οπότε διαφορετικά θα δει και τη χώρα που του διαθέτει κατά μείζονα λόγο. Και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ξέρετε όσο αφορά το τεχνικό μέρο με του ιδρύτε μεθανιού είναι ότι όπω είναι σε μορφή πάγου, ε, έχετε μια συμπίεση 170 φορέ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όταν βγάζετε τον ιδρύτη μεθανίου στο βάθο, που βέβαια είναι και πάνω από το πυθμένα τη θάλασσα, που αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά χρειάζεται αός, γιατί η φλεοκρεπίδα ασχολείται μόνο με το κάτω. Άρα, άμα ε, βγάλετε λοιπόν mm -hmm. τον ιδρύτη μεθανείο σε αυτό το βάθο, όταν τον ανεβάζετε στην ξηρά και λιώνει, σα κάνει ένα κυβικό μέτρο ιδρύτη μεθανείο, κάνει 170 κυβικά μέτρα φυσικό αέριο. Να καταλάβετε την αναλογία, όταν oh, oh. το έχετε στο αυτοκίνητό σα, έχετε μια συμπίεση 200 φορέ. Που σημαίνει πρακτικά ότι με τον ιδρύτη μεθανείο. Το αέριό σα είναι συμπιεσμένο ήδη φυσικά. Που αυτό επιτρέπει άλλη σκέψη να κάνετε μια μεταφορά του ιδρύτη μεθανίου στην μορφή που είναι, χωρί να κάνετε την αεροποίηση άμεσα. Γιατί δηλαδή άμα κάνουμε, αν θέλετε, την υγροποίηση, την κάνουμε για να έχουμε ένα συντελεστή 600. Δηλαδή με την υγροποίηση, το αέριο, κατεβάζοντας τη θερμοκρασία, συμπιέζεται 600 φορέ, αλλά δεν συμπιέζεται γιατί παραμένει στην ίδια ατμόσφαιρα. Ενώ το συμπιεσμένο που βάζουμε στα αυτοκίνητα είναι 200 ατμόσφαιρες. Εδώ το έχετε λοιπόν σε μια μορφή συμπιεσμένη 170 φορέ. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί. Αλλάζει τα οικονομικά μοντέλα λοιπόν, έτσι. Σα επιτρέπει να το μεταφέρετε σε ένα ψυγείο με μείον 20 βαθμού. Και δεν είναι ανάγκη να είσαστε διάνοια ούτε στη θερμοδυναμική ούτε στην οικονομία. Άλλο να μεταφέρει μια ποσότητα με ένα ψυγείο που είναι στου μείον 162 βαθμού, και άλλο στου μείον 20. Άρα ανοίγει άλλη οπτική και στην οικονομία, καλά το είπατε εσεί, οι ιδρύτε μεθανίου. Λοιπόν, ε, οδεύοντα προ το τέλο, θέλω να σα ρωτήσω πρώτα-πρώτα αν μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα σας ανησυχεί η εμφανιζόμενη αστάθεια πολιτικά στη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Και θέλω, επειδή γνωρίζω ότι μια χαρά αναλύσεις κάνετε, να μου δώσετε και τη δική σας προσέγγιση, πριν πάω στο κρίσιμο ερώτημα, το έχετε ακούσει, αν αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία θα εξαχθεί εντός εισαγωγικών ως κρίση στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας βιώνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Είναι αυτό που λένε δύο κόσμοι που συγκρούονται μόνο. Η Τουρκία δεν βιώνει απολύτω τίποτα αυτή την περίοδο. Τίποτα. Οι ταραχές, τίποτε. κακό... Αυτές οι ταραχές, κακό, είναι σε οποιοδήποτε κράτος, γιατί θα ήθελα να σα πω το εξή: Αν ήταν η άλλο κράτος και είχε γίνει ακριβώς αυτό το ίδιο, θα μου κάνετε ερωτήσεις? Καθόλου. Εντάξει, υποτίθεται ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, έτσι αυτοτιλοφορείται τουλάχιστον, ναι. και ότι είχε ευμάρεια, ευημερία, ότι όλα πηγαίνουν καλά. Αυτό λέει. Ναι. Το θέμα δεν είναι να λέει κάτι ένα κράτο. Μα ένα το λέγανε π... και οι δυτικοί όμω, κύριε Λίγερ. Το, λέγαν... το θέμα είναι ακριβώ αυτό. Είναι το θέμα δεν είναι να λέει κάποιο κάτι, είναι να τον πιστεύει κάποιο άλλο. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε μεγάλη έμφαση σε προβλήματα που δεν υπάρχουν και δεν έχουν καμία επίπτωση και είναι απλώ τοπικά όπω έχουμε, έχουμε, και σε κάθε κράτο. Δηλαδή, όταν εμεί είχαμε προβλήματα και με διαταραχέ εσωτερικέ, πάλι λέγαμε όλοι τι θα καταρρεύσει η Ελλάδα, θα μα αρπάξει η Τουρκία κτλ. κτλ. Είμαστε ευάλωτοι. Το θέμα είναι ότι η τοπάθεια. Γίνονται αυτά τα πράγματα στην Τουρκία, εμά γιατί μα ενδιαφέρει. Εμά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η στρατηγική που πρέπει να αναπτύξουμε, να αλλάξουμε τα δεδομένα, γιατί είναι απαράδεκτο ο ελληνικό λαό να υποφέρει τζάμπα, ενώ υπάρχει ο ρηκτό πλούτο, ενώ υπάρχει πλαίσιο στρατηγική διαχείριση του ρηκτού πλούτου. Το δείξαμε και με το παράδειγμα του Ζεόλυθου και γενικότερα με την ΑΟΣ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, α κοιτάξουμε πραγματικά στρατηγικά τι κάνουμε, και ας μην ασχολούμαστε δημοσιογραφικά, και δεν το λέω ειδικά για σας, μην το πάνετε προσωπικά, ώστε να αναδείξουμε γεγονότα τα οποία είναι ανούσια και μετά από μερικές εβδομάδες θα τα συζητάμε καν. Ούτε για το εσωτερικό της Τουρκίας σημαίνει κάτι αυτό και θέλω να πω ότι ο Ερντογάν τουλάχιστον, και σας ρωτώ πια ως αναλυτή και διεθνών γεγονότων, τι περίπου ως ο άνθρωπος που πάει σε μια νεοθεωμανική αντίληψη Περιφερειακή υπερδύναμη, παρεμβαίνω στη Συρία, θα τα βρω και με του υπόλοιπου για να του επιβάλλω μια άλλη λογική, μια Ισλαμική δημοκρατία, πιο light, δεν ξέρω αν είναι πιο light, ούτε για την Τουρκία σημαίνουν κάτι αυτά τα γεγοντα. Αφήστε τώρα την Ελλάδα. Εσεί μα είπατε ότι. Εκεί... Θα, σας πω, θα σας πω κάτι πολύ απλό. εμείς στη στρατηγική ασχολούμαστε με αυτά που υπάρχουν και όχι με αυτά που γράφονται. Άρα, όταν έχω υποτίθεται μια περιφερειακή δύναμη η οποία εγώ την βλέπω στο περιθώριο, γιατί όταν είσαι ανίκανος να διαχειριστείς ένα πρόβλημα όπως είναι η Κύπρος και σου προκαλεί προβλήματα εσωτερικά το να έχεις αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ως κράτος από το 83 και μετά προσπαθείς να το αποφύγεις και να μιλάς συνεχώς για μια Κύπρο η οποία δεν υπάρχει, δεν την αναγνωρίζεις, αλλά έχει πάρει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία συνομιλείς για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές λοιπόν οι γελιότητες αποδεικνύουν πρώτον ότι το γελίο δεν σκοτώνει. Τώρα, γιατί να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, ενώ βλέπω ότι δεν μπορεί να παίξει ούτε έναν σοβαρό ρόλο ούτε στην Κύπρο, δεν παίζει έναν σοβαρό ρόλο στην Ελλάδα, ούτε στη Συρία και έχει τεράστια προβλήματα με το κουρδικό. Άρα, όταν βλέπω το θέμα από την Αρμενία, στην Αρμενία είναι πολύ απλό. Η ζώνη επαφή είναι ο Ρώσικο στρατό και δεν γίνεται απολύτω τίποτα. Τι εννοώ με αυτό. Τα προβλήματα τη Τουρκία δεν είναι τα προβλήματα τη Ελλάδο. Κάθε κράτο έχει τα δικά του προβλήματα. Απλώ να μην ξεχνιόμαστε. Η Τουρκία έχει ένα μικρό κόλλημα. Είναι μια χώρα που έχει διαπράξει γενοκτονίε. Έχει βασιστεί όλη η δομή τη πάνω στα κόκαλα θυμάτων. Όταν τρέμει η Τουρκία με τον παραμικρό σεισμό, είναι ότι από κάτω υπάρχουν θύματα. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Και λέω λοιπόν ότι όταν έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Ποντίων, εναντίον των Αρμενίων, εναντίον των Ασσυρίων και προσπαθεί να το κάνει νεοοθωμανικό ή να βάλει, αν θέλετε, σε παρένθεση το κεμαλικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ερντογκάν με του στρατιωτικού είναι μια χαρά, άσχετα το τι λέγεται. Άρα αυτέ οι επιφανειακέ ανακατατάξεις και του τύπου, είμαι ένα συλλαμικό κράτος, το οποίο, όμως, είναι μη θρησκευτικό, καταντάμε να έχουμε μία Τουρκία η οποία δεν αντιπροσωπεύει ούτε τις μουσουλμανικές χώρες και, βέβαια, δεν αντιπροσωπεύει ούτε τις χριστιανικές χώρες, ούτε τις δυτικέ εμείς το βάλουμε μόνο σε χριστιανικό πλαίσιο, κατά συνέπεια, εντάξει, κάθεται ανάμεσα σε δύο καθίσματα και δεν ξέρει πού να το βάλει. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι το τι γίνεται. Σας υπενθυμίζω ότι η Τουρκία έχει κάνει μέση γραμμή με την πρώην Σοβιετική Ένωση στη Μαύρη Θάλασσα. Το 1997 έκανε μέση γραμμή στη Μαύρη Θάλασσα με τη Βουλγαρία. Και η ίδια λέει ότι δεν μπορεί να κάνει ποτέ μέση γραμμή με την Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο αξιόπιστη είναι σε διεθνέ επίπεδο. Άρα, γιατί να ασχολούμαστε λοιπόν με έναν παίχτη, τον οποίο βέβαια. Για να καλύψουμε μερικέ ανικανότητε δικέ μα, λέμε ότι είναι μεγάλο παίχτη, ενώ ακόμα και το βιβλίο που υποτίθεται ότι βασίζεται η Τουρκία, που θα πρέπει να έχει τίτλο Το στρατηγικό λάθο, είναι γραμμένο με τόσα λάθη μαθηματικά, γεωγραφικά, ιστορικά, στρατηγικά, που αναρωτιέται κανεί γιατί δημοσιεύτηκε μετά από 11 χρόνια, ενώ υπήρχε πριν. Άρα, θέλω να σα πω ότι πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά α κοιτάζουμε τη στρατηγική μα, γιατί πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίε. Οι πρωτοβουλίε που έχει πάρει η Κύπρο σε σχέση με την ΑΟΣ είναι θεαματικέ. Και το θεαματικό ποιο είναι, είναι ότι όταν έχει κάνει οριοθέτηση το 2003, θέσπιση το 2004, οριοθέτηση το 7, οριοθέτηση το 10, γεώτρηση το 11, επιβεβαιωτική το 13 και συνεχίζει αυτή την πορεία και υποτίθεται ότι δεν υπάρχει ε. για τη γείτονα χώρα. Είναι... Με 35.000 στρατό στο βόρειο σου πιμήμα, ε! 40. 40. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι. Γιατί να ακούμε αυτό που λέγεται και να μην κοιτάζουμε αυτό που γίνεται. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ απόψε. Νομίζω ότι δώσατε πολλέ απαντήσει σε πολλά ζητήματα που, αν θέλετε, οι μη επαϊόντε, εμεί δηλαδή, καμιά φορά πέφτουμε και σε σύγχυση. Μα διορθώσατε και. Μα ξεδιπλώσατε Όχι, επί... και επιτυχίε. Επειδή θέλετε να διορθώσουμε για να μην ξεχάσουμε, γιατί εγώ δεν ξεχνώ. Ε, στο νέο 5 ευρώ. Α. Να κλείσουμε με αυτό λοιπόν. Ωραία. Στο νέο 5 ευρώ, και είναι χαρακτηριστικό από το τι είναι ένα ηγέτη, όπω σα έλεγα, ότι αυτό που βρίσκει λύσει. Άμα κοιτάξετε προσεκτικά το νέο 5 ευρώ, θα δείτε ότι τώρα υπάρχει η Κύπρο. Στο παλιό 5 ευρώ δεν υπήρχε η Κύπρο, γιατί βέβαια δεν είχε ενταχθεί mm. ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ευρωζώνη. Όμω. Πριν 10 χρόνια συζητούσαμε ήδη με τον Τάσο Παπαδόπουλο τι επιχειρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπει η Κύπρος μέσα στο χαρτονόμισμα. Το επιχειρήμα που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα γαλλικά νησιά που είναι αριστερά στη γωνία με την γαλλική Γκουγιάννα λέγοντας ότι άμα δεν χωράει όσο αφορά την γεωμετρία και την γεωγραφία ας το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Τα προηγούμενα γαλλικά νησιά και η Γαλλική Γιουγιάννα, στο προηγούμενο 5 ευρώ, βρισκόταν σε ένα πλαίσιο κάτω αριστερά, δίπλα από τη λέξη ευρώ. Τώρα βλέπετε ότι η λέξη ευρώ πήγε από την άλλη πλευρά, ότι το μέτωπο του ευρωπαϊκό μετακινήθηκε έω να εντάξει την Κύπρο μέσα στο χαρτονόμισμα. Και για όσου δεν ξέρουν πόσο συμβολικά είναι όλα αυτά, να θυμάστε ότι όλα τα κτίρια που βλέπετε στα χαρτονομίσματα mm -hmm. δεν υπάρχουν πουθενά θυμίζουν όλα ευρωπαϊκό ύφο, αλλά δεν υπάρχουν σε καμία χώρα έτσι ώστε όλοι να ξέρουν ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό. Και για να τελειώσει εντελώ, για όσου δεν θυμούνται μερικά χριστιανικά στοιχεία, θα πρέπει να, να ρωτηθούν γιατί είναι 12 τα αστέρια, ενώ έχουμε 27 χώρες. Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι έχει σχέση με την Αμερική, και δεν καταλαβαίνουν ότι όταν κοιτάζουμε τον χάρτη της Αμερικής, εμείς ειδικά ως Έλληνες, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα αστέρια, πρέπει να κοιτάζουμε τις γραμμές. Γιατί δηλαδή οι γραμμές, οι 13 γραμμές, που είναι ερυθρόλευκες, είναι οι περιοχές που είχαν απελευθερωθεί από τον αγγλικό ζυγό. Όταν λοιπόν είσαι πραγματικά επαναστάτης, κοιτάζεις τις γραμμές, όταν είσαι παθητικός, κοιτάζεις τα αστέρια και νομίζω ότι κάθε αστέρι αντιπροσωπεύει μια χώρα. Εμείς έχουμε 12 αστέρια από την αρχή και έχει παραμείνει 12. Γιατί? Γιατί ο Χριστός μιλούσε με 12 Απόστολους, όχι παραπάνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι ο καλύτερος επίλογος δεν μπορούσε να υπάρξει απόψε. Τον κάνατε εσείς κύριε Λιγερέ και νομίζω ότι συμβολοποίησατε πολλά μέσα από το 5 ευρώ. Αρκεί να το έχουμε το 5 ευρώ, έτσι, ως Έλληνες. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.